του γλωσσοφάγατε του ανθρώπου. Ναι. Του λέω γλωσσοφαγιά. Μπυρ, του γλωσσοφάγατε. Τι θέλανε οι άνθρωποι να κάνουν. Έτσι. Άνοιξαν ένα μαγαζάκι, θέλανε. Ναι, ναι, ναι. Και βγήκαν οι ζηλιάριδε οι γείτονε και του γλωσσοφάγανε. Αυτοί είστε. Αλλά αυτοί είστε. Κώστα μου, έτσι είναι τα τραπουλόχαρτα. Τα βλέπει ωραία και μόλι κάνει φου πέφτουνε. Καλά. Κατάλαβε τι γίνεται. Τέτοιοι είστε να με. Μην δείτε άνθρωπο να προκόψει. Λοιπόν, να πάτε να τους πληρώσετε εσείς τώρα τη χασούρα που θα έχουν από εκεί πέρα. Ναι, τα δόλια. Να πάτε εσείς να τσοντάρετε όλοι εσείς οι Against Motor Football. Να πάτε να τσοντάρετε να μαζέψει 1,2 Μπαρτσελόνα που χρωστάει ξεχρεώσει. Θα κάνουμε αφού είστε ντερτιλίδες. Θα κάνουμε ένα. Αυτοί είστε. Έτσι. Θα κάνουμε ένα petition. Ναι, ναι. Αυτό θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε Παύλο Κουστέρη γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές πλέον. Έλα ρε Παύλο. Καλώς τον. Καλησπέρα και εσάς. Γιατί είχα το ξέρουμε. Και στην προηγούμενη εκπομπή. Είσαι φίρμα, βγαίνεις παντού. Ναι, ναι. Σαν τον Πουλόπουλο στη Eurovision βγαίνεις παντού. Ακριβώς. Λοιπόν, για κάνε μας μια σούμα τώρα λοιπόν. Έτσι. Πάμε πρώτα από τα φρέσκα. Ωραία. Πάμε πρώτα από τα φρέσκα. Ο καλός μας φίλος ο Αντρέα Ανιέλη. Το φίδι που λέμε. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αναγκάζεται και αυτό σε παραίτηση από την Προεδρία της Juventus. Καθώς είχε προηγηθεί η παραίτηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Manchester United του Ed Woodward. Άρα ο Ανιέλη για να κάνουμε τη σούμα μέσα σε δύο μέρες παραιτήθηκε από δύο πόστα. Ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Και έχει και συνέχεια έχω να σου πω. Ναι. Βασικά να πούμε το ρεπορτάζ για τον Woodward που τρέχει ναι. Ότι ότι υπέβαλε την παραίτησή του. Τα αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε ότι θα παραμείνει στο πόστο του μέχρι το τέλος του 2021. Ωραία. Ναι. Τι παραίτηση είναι αυτή. Τέλος πάντων, ναι, okay. Προφανώς γιατί δεν λειτουργούσε από μόνος του, εκτελούσε εντολές των Glazer. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θέλουμε αυτόν τον τρόπο να τον στηρίξουν εντός αγωγικών. Γενικότερα το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν έτσι και αλλιώς προαποφασισμένο να φύγει στο τέλος της σεζόν. Απλά με τις εξελίξεις που σημειώθηκαν σήμερα και με την Ευρωπαϊκή Super League αναγκάστηκε σε παραίτηση. Φαντάζομαι ως για λόγους ευφυξίας, κάτι τέτοιο. Δεν έχει παραιτηθεί τόσα χρόνια με τόσα προβλήματα που είχαν όλοι οι προπονητές μαζί του. Είναι ξέρεις, αστείο αυτό το πράγμα. Υπήρχαν κόντρες μυθικές με προπονητές με το Woodward όλοι τα τελευταία χρόνια. Έφτασε όμως το πλήρωμα του χρόνου να την κάνει κι αυτός. Ναι. Και ως φίλος της Manchester United έχω να πω ότι έβγαλε και ένα καλό αυτή η ιστορία της Ευρωπαϊκής Super League. Σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε πάμε στις εξελίξεις με τον Ανιέλη που κι αυτός μάλλον θα υποχρεωθεί σε παραίτηση από την Προεδρία της Juventus. Και μάλιστα το ρεπορτάζ δεν σταματάει εδώ, καθώς συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημερώσεις από Ισπανία τονίζουν ότι σε κάτι τέτοιο πιέζεται να οδηγηθεί και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο οποίος βαστάει ακόμα, έτσι, δεν έχει πει κάτι. Βαστάει ακόμα και όχι μόνο αυτό. Πριν από περίπου ένα μήνα, δεν ξέρω καν έχει συμπληρωθεί ένας μήνας, επανεξελέγει πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι. Επανεξελέγει πρόεδρος και μάλιστα χωρίς αντίπαλο. Αυτό θέλω να πω. Ακριβώς. Αυτό νομίζω ότι γίνεται τις τρεις τελευταίες φορές. Ακριβώς. Τρεις τελευταίες φορές. Ποιος θα συγκριθεί με το μεγαλείο τώρα, πλάκα κάνεις. Έτσι. Οπότε είμαστε εκεί, σε ένα απόλυτο φιάσκο της διαδικασίας αυτή, καθώς δεν κράτησε η αντίσταση της Ευρωπαϊκής Super League, όπως φαίνεται, ούτε μέρες, ώρες έχει κρατήσει όλη αυτή η ιστορία. Ίσως να μην περιμέναν τόσο συντεταγμένη αντίδραση από κόσμο, δημοσιογράφους, παράγοντες άλλων ομάδων, από τις ομάδες που τις περιμέναν να πάνε και δεν πήγανε, δηλαδή έγινε ένα πολύ συντονισμένο πράγμα. Συντονισμένο εννοώ χωρίς να έχει οργανωθεί, ήταν η αντίδραση των ανθρώπων τόσο άμεση και τόσο ας πούμε μαζική, σύν των ποδοσφαιριστών που δεν το αγκάλιασαν, σύν των προπονητών που δεν το αγκάλιασαν, που αναγκάστηκαν να βάλουν όπισθεν και να πάνε προς τα πίσω. Και τώρα έρχονται και άλλες πληροφορίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι ανεπιβεβαίωτες, δηλαδή δεν είναι και τόσο αξιόπιστα τα μέσα αυτό μεταφέρουν, γιατί καταλαβαίνετε τώρα γίνεται ένας χαμός. Και η Ρεάλ Μαδρίτης πάει προς αποχώρηση, που η Ρεάλ Μαδρίτης καταλαβαίνει ότι είναι και το ιδρυτικό στέλεχος της όλης αυτής της ιστορίας, με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να παίρνει και τον τίτλο του πρώτου προέδρου της Ευρωπαϊκής Super League, που όπως φαίνεται θα είναι και ο τελευταίος. Γενικότερα, όπως καταλαβαίνετε, το παρακολουθούμε το θέμα, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και συνεχόμενες, οπότε ό,τι προκύπτει εδώ είμαστε να τα λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ευρωπαϊκή Super League. Καλά να είμαστε, δεν θυμόμαστε, δεν κράτησε μια μέρα. Ναι. Ωραίο, επιτυχία. Εντάξει, μιλάμε για παροιμιώδη ανικανότητα τώρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Sorry, μιλάμε για παροιμιώδη ανικανότητα. Πέρα από το από όλα τα υπόλοιπα
τα προφανή. Μιλάμε για παροιμιώδη ανικανότητα και παταγώδη αποτυχία του εγχειρήματος. Κάτι το οποίο εμένα με γυρίζει σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε τη χθεσινή εκπομπή. Που σου είπα, λίγο βιαστικό μου φαίνεται. Ναι. Λίγο, μου φαίνεται βιαστικός πολύ ο τρόπος που το κάνανε. Ναι. Ο τρόπος φαίνεται βιαστικός. Πάρα πολύ πρόχειρος. Από τα social media, από τις ανακοινώσεις που βγήκανε κάπως, από το ότι ήταν 15 που όμως ήταν 12. Και δεν ήταν, δηλαδή, πρέπει να σου πω. Είδαμε πολλά λυριά. Είδαμε, ξέρεις, κάτι φουσκωμένα λυριά από κόκορες, αλλά δεν υπήρχε τίποτα όπως. Δεν είχαμε κοτέτσι. Ναι. Δεν έπαιζε τίποτα. Οπότε, λήξη συναγερμού. Γυρίζουν όλοι στην αγκαλιά, στην μεγάλη και στοργική αγκαλιά της UEFA. Της UEFA Μάφια, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Της UEFA Μάφια. Η οποία ούτως ή άλλως τώρα η Ομοσπονδία προχωράει σε συμφωνίες και χορηγίες που θα φέρουν χρήματα πολύ περισσότερα από ό,τι διαβάζουμε. Μπορεί να είναι μέχρι και 7 δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, ξαναπες το αυτό. Λέγεται, γράφεται σε ξένα μέσα, αγγλικά μέσα, ότι πάνε να κλείσουν deal με αγγλικά funds για χορηγίες και χρήματα. Η FIFA, η UEFA, θα σου πω σε πολύ λίγο να το κοιτάξω, γιατί το βλέπω πριν από λίγο. Άκουγα πριν τον Χρήστο Σωτερακόπουλο, μέχρι να το βρεις. Ναι. Ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό. Κοιτάξτε, όταν γίνεται ένα πραξικόπημα. Η UEFA λοιπόν κλείνει deal 7 δισεκατομμυρίων. Υπάρχει στο site του Sport FM. Η UEFA κλείνει deal 7 δισεκατομμυρίων για ποιον λόγο? Σε συνεργασία με αγγλικό επενδυτικό fund. Ναι. Γενικότερο. Ναι. Είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για τον λόγο project με το ύψος της επένδυσης να κυμαίνεται από 4,5 στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τι αφορά αυτό? Τα πάντα. Φαντάζομαι έργα υποδομής, πριμ, έπαθλα, ξέρω εγώ, τηλεοπτικά, οτιδήποτε μπορεί να είναι. Αφορά τις ομάδες της Champions League, δεν μπορώ να καταλάβω. UEFA, πιθανότατα για να γίνει αυτό πράγμα, να βγει αυτό πράγμα σήμερα, μία μέρα μετά την Ευρωπαϊκή Super League, φαντάζομαι ότι θα αφορά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Okay, ναι. Δηλαδή να αυξηθούν κατάτητα τα έσοδα των ομάδων, να γίνει ένα άνοιγμα, φαντάζομαι, προς άλλες αγορές που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ξέρεις, να πέσει χρήμα, να γλυκαθούν και αυτοί που θέλουν να φύγουν ή ήθελαν να φύγουν, ότι μείνετε εδώ πέρα, θα πάρετε παραπάνω χρήματα σχέση με αυτά που παίρνατε. Πάνω σε αυτό λοιπόν ακριβώς θέλω να πω, το θα γλυκαθούν. Είναι αυτό που ο Χρήστος Σωτερακόπουλος, ξαναλέω, και το λέω όπως το είπε, ότι όταν γίνεται ένα πραξικόπημα, όπως αυτό το οποίο έγινε ουσιαστικά, ποδοσφαιρικό, δεν μπορούν ακολούθως οι πραξικοπηματίες να θέτουν όρους. Ναι. Πραξικοπηματίες συλλαμβάνονται. Αυτό που βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, τις παρετήσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, οι παρετήσεις που βλέπουμε, μπορεί ο καθένας να συζητήσει αν είναι θέμα, πώς το λένε, χαρακτήρα του καθενός, της ηθικής του, αν αισθάνονται ντροπή οτιδήποτε άλλο, που φυσικά δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Αν είναι υπόλογοι αυτοί οι άνθρωποι, κάπου είναι στην JP Morgan αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λυπάμαι που το λέω και λυπάμαι που όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Γιατί. Αυτός που πληγώνεται ίδια με τον Woodward και τον Ανιέλ, είναι η JP Morgan, η οποία έβαλε το όνομά της στον Τορβά και είπε ότι εγώ, παιδιά, είμαι εγώ, και ότι εγώ στήριζω, ότι εγώ είμαι ο βασικός χορηγός της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε, πώς να πω, αν έχουν εξωθηθεί σε παρέτηση από κάτι που δεν είναι η ηθική τους, είναι πιθανώς η JP Morgan. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισαν ότι είμαστε. Δεν μπορούμε να παίξουμε ενδεχομένως αυτό το παιχνίδι με τους όρους που νομίζουμε. Αν θέλετε να το πούμε με έναν πιο απλό όρο, δεν μπορούμε να αμερικανοποιήσουμε το ποδόσφαιρο όπως σκεφτήκαμε ενδεχομένως ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ναι. Εντάξει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Κυρία JP Morgan, μπείτε τώρα να κάνετε μια συμφωνία με την UEFA. Οι δουλειές είναι πάντα δουλειές. Ναι, γιατί όχι. Θέλω να πω, αφού έχετε χρήματα ζεστά να διαθέσετε για το ποδόσφαιρο. Αντί να τα κάνετε με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, πηγαίνετε και κάνετε τα με την UEFA, βρείτε μια χρυσή τομή να μπορείτε να συνεργαστείτε, να βάλετε ωραία χρήματα, να αναπτυχθεί το προϊόν στα πέρατα της γης και να είναι ευχαριστημένοι. Γιατί όχι. Έτσι. Λιγότερα χρήματα θα πάρουν οι ομάδες αυτές από αυτά που προσδοκούσαν, αλλά θα πάρουν περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνουν. Ναι. Απλώς σου λέω, νομίζω ότι μιλάμε πια για παροιμιώδη ανικανότητα. Δηλαδή, νομίζω ότι. Επειδή κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πετυχημένοι επιχειρηματίες, ενδεχομένως
σε ανθρώπινο επίπεδο, πάντα υποτιμούμε την περίπτωση της ανικανότητας. Μπορεί να υπάρχει κάπου μια προσωρινή ανικανότητα κάποιου. Ακόμα και αν δεν είχε ξεκινήσει η διάλυση, νομίζω ότι όλοι μας, διαβάζοντας την συνέντευξη του Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας, εμένεις με ερωτηματικά πολλά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν μιλάει, υποτίθεται, ο τόσο πετυχημένος πρόεδρος της πιο ίσως δημοφιλούς ομάδας στον κόσμο, ο άνθρωπος που πρωτοστατεί στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκ και λέει τόσες πολλές ανοησίες σε μια τόσο μικρή συνέντευξη, λες κάτι, κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Βρήκες την ευκαιρία να βγάλεις το μένος σου κατά της Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως. Γιατί αποκλειστικός στόχος. Γιατί σας πονάει. Αποκλειστικός στόχος. Σας πονάει πολύ. Ακόμα σας πονάει. Ο πόνος σας είναι άσβεστος. Αυτό θα είναι μάλλον. Αυτό θα είναι μάλλον. Λοιπόν, που είπε ότι το 24 θα έχουμε πεθάνει. Σας πέτωσε δύο φορές φέτος και πονάτε. Και τα βάζετε τώρα με τον κύριο Πέρεθ. Τον οραματιστή, τον αγνό οραματιστή που τι θέλει. Έτσι. Θέλει να ταΐσει τα παιδάκια του. Βέβαια. Δηλαδή, αν είναι έγκλημα ότι ο κύριος Πέρεθ θέλει να ταΐσει τα παιδάκια του, σταυρώστε τον. Σταυρώστε τον. Τι θέλει, να ταΐσει τα παιδάκια του. Ποια είναι τα παιδάκια του? Ο Μπενζεμά, ο Κρός, ο Μόντριτς. Παιδάκια του τα βλέπει. Θέλει να ταΐσει τα παιδάκια του. Έτσι. Σταυρώστε μας λοιπόν που θέλουμε να ταΐσουμε τα παιδάκια μας. Και που βαρεθήκα να τρώνε ροβίθια και θέλουμε να φάνε και τάπας. Να φάνε και παέγια πια αυτά. Έχουν να δοκιμάσουν τη γεύση παέγια, έχουν χρόνια. Σταυρώστε τον κύριο Πέρεθ. Κώστα, πραγματικά. Τον πιονέρο. Πραγματικά. Αλλά αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Αυτοί είστε. Και ευτυχώς. Αυτοί είστε. Και ευτυχώς που υπάρχει. Πώς το είπε το άλλο. Πρέπει και το άλλο να παίζουμε τώρα. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο και το έχουμε υποτιμήσει πάρα πολύ. Ποιο. Αραμπάδες και μαρούλια. Αραμπάδες και μαρούλια και αυτά και καρούλια. Το λέει ο Χάρη Κλίνα, το θυμάσαι έτσι. Το λέγε σε άλλη βερσιόν. Ναι. Αραμπάδες και καρούλια, μάθε γράμματα χασάπι. Ναι. Αλλά ήταν από το στόμα του Κουτσούμπα, βέβαια είναι πολύ διαφορετικό έτσι. Δηλαδή ξέρει. Όμορφο που είναι Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Είναι άλλο να τα ακούς. Είναι πραγματικά, εδώ είμαστε στο, ξέρεις, Λαέα Κούμπα στο πείμα του Κουτσούμπα. Ναι. Είναι αυτό ακριβώς εδώ πέρα. Λοιπόν, ευτυχώς λοιπόν Κώστα που είσαι και εσύ και βάζεις τα θέματα στην ανθρώπινη διάστασή τους, πραγματικά. Λοιπόν, παρόλα αυτά και παρά την άτακτη υποχώρηση η οποία λαμβάνει χώρα με ταχύτατους ρυθμούς αυτές τις ώρες, κυρίες και κύριοι, κάποιες απορίες παραμένουν. Ναι. Παρότι είναι φρέσκα τα πράγματα, τα πιάνουμε και τα συζητάμε γιατί οι απορίες παραμένουν. Κάποιες, η απορία του Πέρεθ, όλες αυτές τις χαζομάρες που είπε. Μεγάλη απορία για τον Λαπόρτα. Ναι. Βγήκε, λέει, ο κύριος Λαπόρτα, μαθαίνω, άκουγα τον Χρήστο πριν και το λέει. Ναι. Και είπε, λέει, ότι εντάξει, θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν ρωτήσαμε, δεν έχουμε συνδιαλλαγή ακόμα με τον κόσμο μας. Τι λες, ρε φίλε. Εδώ έχουν βγει ανακοινώσεις, μας κοροϊδεύετε. Βγήκε ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα και βγαίνεις Ζωάν Λαπόρτα 24 ώρες, 48 ώρες μετά, να μας πεις ότι ίσως δεν έχουμε μετρήσει καλά γιατί δεν μιλήσαμε τον κόσμο μας. Σοβαρά τώρα. In our face, μαμά. Που δεν ξέρω. Ρες το διάλογο από το χώμα. Ο κόσμος μπορεί δηλαδή να το αγκαλιάσει κιόλας, θα πει ο Λαπόρτα. Δηλαδή. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Να μιλήσουμε, να μάθουμε. Κώστα, έχουμε ακούσει, ναι, έχουμε ακούσει πολιτικάντικες και πολιτικάντικες δικαιολογίες και ψέματα. Και εν πάση περιπτώσει, η πολιτική, ξέρεις ότι ως ένα βαθμό το ψέμα είναι κομμάτι του ρόλου τους και της δουλειάς τους εντός ή εκτός των εισαγωγικών. Ψεύδονται, οι πολιτικοί ψεύδονται συνειδητά σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καριέρας τους και μετά διαχειρίζονται αυτά τους τα ψέματα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας ενός πολιτικού. Όμως από το στόμα του Λαπόρτα, ο οποίος εκφράζει ένα τεράστιο κλαμπ, τον έχει βάλει την υπόθεση. Ασχέτως αν το διαχειρίστηκε ή όχι, δεν έχει να κάνει. Θεσμικά ο Λαπόρτα το χειρίζεται. Να. Δεν συμμετείχε ενδεχομένως, όπως το λέγαμε και χθες, πιθανώς γιατί είναι καινούριος, δεν συμμετείχε ενδεχομένως στις συζητήσεις. Τις ιδρυτικές. Ναι, γιατί αυτές έχουν ξεκινήσει, ναι, πολύ πριν. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εάν δεν ξέρεις ακριβώς τι να πεις, μη μιλήσεις. Δεν μπορείς να βγαίνεις 48 ώρες μετά όταν το πράγμα διαλύεται να λες ότι εμείς δεν ρωτήσαμε τον κόσμο μας. Γιατί άκουσα πάλι τον Χρήστο Κύπο, δεν είχε βγάλει επίσημη ανακοίνωση η Μπαρτσελόνα τέτοιο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα, πάτησε ως φίλος της Μπαρτσελόνα να μιλήσω, ναι, τώρα. Δεν με ενδιαφέρει που δεν έβγαλε. Ήταν το όνομά της μέσα. Βεβαίως και λοιπόν, δεν κατάλαβα. Πίσω από τι κρύβε το Λαπόρτα αυτή τη στιγμή ακριβώς, για να μην
να μην χαλάσει την ιστροφημία του ή να μην συρθεί στα πατώματα το όνομα της Μπαρσελόνα. Θα συρθεί, έχει ήδη συρθεί. Επίσης, ποια ήταν η πρώτη ομάδα που την κοπάνε στη Τσέλσι? Ναι. Ούτε καν, ξέρεις, να βγει η Μπαρσελόνα και να πει την κοπανάμε πρώτη. Ναι. Έχει και μία σημειολογία. Λες, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, η Ρεάλ το ξεκίνησε, εμείς το τελειώνουμε. Καταλάβαμε την βλακεία, ναι, τέλος πάντων, και είμαστε οι πρώτοι που την κοπανάμε και, παιδιά, κάναμε λάθος. Ναι. Δηλαδή, ούτε καν αυτό. Η Τσέλσι του Αμπράμοβιτς ήταν αυτή που πήδηξε πρώτη από το καράβι. Εντάξει. Εγώ θεωρώ λογικό από την Αγγλία θα έρχονταν αυτό το πράγμα. Οποιαδήποτε σοντέα, το συζητούσαμε και χθες. Οι Άγγλοι ήταν που θα κάνανε την κίνηση. Είναι, αν θες, λογικό, είναι θεσμικό, είναι ηθικό. Ήταν το απολύτως λογικό πράγμα να γίνει, ότι ό,τι θα γινότανε θα είχε ως επίκεντρο την Αγγλία. Ναι. Νομίζω ότι ήταν το λογικό. Αλλά είναι σωστό και αυτό που λες. Θα μπορούσε να έχει γίνει θα και θα ήταν κατανοητό. Ηθικούς πόντους, παιδί μου. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, για μας είναι μια κουβέντα που κάνουμε. Για εσάς που βλέπετε το ποδόσφαιρο από τους. Απλώς εγώ από έναν δέκτη και στοιχηματίζετε από το κινητό σας, πάλι είναι μια κουβέντα που σε λίγες μέρες μπορεί να μην έχει σημασία. Ξέρετε, γι' αυτό όμως που λέμε εργατική τάξη, η οποία πηγαίνει στο γήπεδο στην Αγγλία και είναι πολύ βαθιά συνδεδεμένη με τις ομάδες. Αυτό το θέμα δεν τελειώνει καθόλου εδώ. Ναι, βέβαια. Δεν τελειώνει καθόλου εδώ. Τίποτα. Έχουν άγιο που είναι κλειστά τα γήπεδα. Ναι. Γιατί το τι γιούχα θα τρώγανε και το τι αποδοκιμασία θα βιώναν στο πετσί τους αν τα γήπεδα ήταν γεμάτα αυτή την περίοδο, ακόμα και αν τώρα που καταραίει όλο αυτό το εγχείρημα, το κράξιμο θα τρώγανε όλοι αυτοί από την Αγγλία συγκεκριμένα που συζητάμε, οι οποίοι το υπέγραψαν και το στήριξαν έστω και αυτή τη μία μέρα, θα ήταν άνευ προηγουμένου. Είναι πολύ τυχεροί που τα γήπεδα είναι κλειστά ακόμα. Θα το φάνε, εγώ λέω θα το φάνε. Η Λέζα θα τους κυνηγήσει, δεν πρόκειται να γλιτώσει και δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο. Αν θες, θεωρώ ίσως την πρώτη σοφή επιχειρηματικά κίνηση του τελευταίου καιρού, την παρέτησε από αυτό το πράγμα. Διότι μπορεί να μην κατάλαβαν τι θα γινόταν αν δοκίμαζαν να κάνουν την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκ. Μιλάω για τον Woodward τώρα. Ναι. Αλλά ίσως κατάλαβαν ότι πλέον δεν έχουν μέλλον σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή αυτό ίσως είναι κάτι σοφό, ίσως κατάλαβαν το κύμα, το τσουνάμι που ήρθε. Σου λέω, εντάξει τώρα, πώς θα σταθούμε εδώ, πώς θα σταθούμε ως ιδιοκτήτες, ναι, Αμερικανοί μιας αγγλικής ομάδας που αποδείχθηκε ότι δεν ξέρουμε πού πάνε τα τέσσερα, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που τόσο σοφά, τόσο ωραία, τόσο όμορφα, τόσο οικονομοτεχνικά βάλαμε στα χαρτιά. Κοίτα να δεις που δεν γίνεται, γιατί καμιά φορά δεν γίνονται. Νομίζω ότι εκεί οφείλονται οι παρέτησεις. Η παρέτηση του Ανιέλη, τώρα συγγνώμη, τα λέμε, είναι και πολύ φρέσκα. Ναι. Δεν ξέρω, η παρέτηση του Ανιέλη είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Η παρέτηση του Ανιέλη. Δεν ξέρω να μιλήσω γι' αυτό. Ξέρετε, Ανιέλη και Γιουβέντους είναι δύο πράγματα τα ταυτόσημα. Καλά, θα μπει κάποιος άλλος Ανιέλη. Θα μπει, ξέρω εγώ, ο Γιώργης ο Ανιέλη. Πιθανώς. Θα μπει ο Μιχάλης ο Ανιέλη. Πιθανώς. Πιθανώς. Και δεν ξέρω αν ξέρεις γίνεται εδώ πέρα επειδή είναι. Εγώ πάντω, σαν αίσθηση, ναι, σου λέω, χωρίς να είναι πληροφορία, εγώ πιστεύω ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία είναι πιο πιθανό να κρύβεται ο Ανιέλη παρά ο Πέρθ. Έτσι λέγεται. Έτσι και το λέγεται. Λέω σαν αίσθηση και από δύο-τρία πράγματα που έχω διαβάσει. Έτσι λέγεται, είναι αλήθεια. Ναι. Όντας, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια στην UEFA, το φίδι όπως τον αποκαλούν, ναι, που ήταν μέσα και έβλεπε τι γινόταν, κατασκόπευε. Είναι στο κομμάτι της εταιρικής κατασκοπίας αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπαίνεις, βλέπεις business plans, βλέπεις έσοδα, βλέπεις πιθανούς χορηγούς. Βλέπεις πράγματα τα οποία πάντα χρησιμοποιήσεις για να κάνεις μετά τη δική σου πλατφόρμα. Δεν είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Είναι εταιρική κατασκοπία, ναι, αυτό το πράγμα. Πιο πιθανό μου φαίνεται ότι αυτό το φίδι τους έβαλε στην πρίζα όλους να κάνουν αυτήν την ιστορία περισσότερο. Παρά καλά, όχι ότι το Πέρεθ είναι κανένα μπουμπούκι, αλλά πιο πολύ ο Ανιέλη νομίζω. Ναι. Διόλου απίθανο. Διόλου απίθανο. Διόλου απίθανο. Και βεβαίως να συμπληρώσουμε σε όλα αυτά ότι εννοείται ότι σημαίνοντα ρόλο, στα δικά μας τουλάχιστον μάτια, έτσι, στην επίσπευση, αν θέλετε, της διάλυσης αυτής, έπαιξε και η έκτακτη σύσκεψη μεταξύ των αρχηγών της Premier League, ναι, έτσι, την οποία κάλεσε ο μεγάλος Τζόρνταν Χέντερσον. Έτσι, εμβληματικός. Δηλαδή λέμε για όλα αυτά, αλλά αυτό το πράγμα ενδεχομένως ήταν όχι το μαχαίρι, γιατί το μαχαίρι ήταν ήδη στην πληγή, ήταν το στρίψιμο. Να προτείνω κάτι. Ναι, βεβαίως και να προτείνεις. Επειδή ποδοσφαιρικά, ας πούμε, δεν χρειάζεται να καταπονείται άλλο. Mm-hmm. Μήπως πρέπει να λάβει ένα θεσμικό ρόλο. Βεβαίως. Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες τέτοιες, οι οποίες μπορεί να σώσει το ποδόσφαιρο. Πολύ και σωστά. Τα μάτια μας ενδεχομένως, αν σταματήσει να παίζει, θα έλεγε κάποιος από τον οποίο παίρνω χαόδη απόσταση και να λάβει τέτοιες πρωτοβουλίες. Μήπως δηλαδή η καλή του θέση είναι με κουστούμι.
εκτός γηπέδου η καλή, η πολύ καλή του θέση. Η πολύ καλή του θέση. Να είναι ο αρχηγός όλων των αρχηγών. Ούτε αυτό μπορώ να το πω ενδεχομένως. Αλλά ως εμβληματικός, ναι, νομίζω ότι είναι ώρα να δοκιμάσει κάτι. Ναι. Ναι, παιδιά, εντάξει, δεν έχει βέβαια ακόμα όταν είπαμε. Αυτά είναι τώρα. Είναι, το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες είναι δυναμικό. Έτσι. Ναι. Και ενδεχομένως, ναι, προφανώς δεν θα αφήσει την ιδιοκτησία της ομάδας. Αυτό λέμε. Αλλά ότι αφήνει την Προέδρια και πάλι είναι σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα να αποτυγχάνει παταγωδώς ένα ποδοσφαιρικό πραξικόπημα το οποίο γίνεται. Και άλλο, χωρίς να ζητάει η UEFA ή η FIFA κάτι, να παρετούνται άνθρωποι από την Προέδρια των ομάδων. Δηλαδή το ένα δεν συνδέεται αναγκαστικά με το άλλο, όμως γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που γίνονται και προφανώς θα φανούν πολύ πιο ξεκάθαρα τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, προς το παρόν, 10:30. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Με φόρα! Με φόρα! Έτσι! Έτσι! Έτσι. 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 Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, σε 94,6, ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση των ήχων, τις μουσικές επιλογές και όλες τις υπόλοιπες τσαχπινιές τις οποίες ακούτε. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους εξής τρόπους. Από το κινητό σας γράφετε Super, αφήνετε ένα διάστημα το μηνύμα σας, αποστολή στο 1969031 χρέος, ίντερνετικά sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε το μήνυμά σας. Εκεί είναι και το Sport FM On Demand βεβαίως, το οποίο λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο. Τώρα για την εκπομπή, emails στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, την επίσημη σελίδα μας, στο YouTube το επίσημο κανάλι μας, στο Google Play Store ή το App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει διάφορα καλούδια μέσα. Fight Club 2001 όλο μαζί, ως μία λέξη ας το πούμε έτσι, γράφετε στο Instagram αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε, και βεβαίως fightclub.gr για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Άουσης στα τηλέφωνα πρέπει να πω. Ωραία, μια χαρά. Στα μικρόφωνα λοιπόν. Τώρα, παιδιά, αν βιαζόμαστε, εντάξει, θα δούμε. Έτσι, όμως, θα δούμε για το Financial Fair Play, για το Σάλε. Το Financial Fair Play υποτίθεται έχει διαλυθεί στην πράξη. Το στείλαμε για βρούβες. Θα δούμε τι θα γίνει. Μας στέλνουν και διάφοροι ότι μπορεί τώρα ο Ανιέλ να πουλήσει τη Γιουβέντους. Ναι, και ο Γούντγκουρ, παιδιά, μπορεί να πουλήσει, διότι είπαν ότι κοιτάξτε, μπορεί να πάμε μετά. Κοιτάξτε, ότι αν δεν πετύχει αυτό το πράγμα. Αλλά ο Woodward δεν θα πουλήσει, δεν είναι αφεντικό ο Woodward. Ναι. Είναι εκτελεστικός διευθυντής. Σωστά. Ναι. Από τον Ανιέλη περισσότερο ορμόμενος το είπα. Μπορεί να πω ότι παιδιά, κοιτάξτε, εμείς αυτό θέλαμε να κάνουμε. Ναι, δεν βρίσκω απίθανο. Κοίτα, από την άλλη μεριά, βέβαια. Από την άλλη μεριά, επειδή ξαναλέμε, πληροφορίες από την Αγγλία είναι για αυτή τη συμφωνία που πάει να κλείσει η UEFA, που θα φέρουν ζεστό χρήμα από 4,5 μέχρι 7 δις. Ακόμα και αν κάποιοι παραιτηθούν και φύγουν, λεφτά παραπάνω θα πέσουν. Απλά θα μοιραστούν σε όλους και όχι στους 12, στους 16, στους 20. Θέλω να πω, αν γίνει αυτή η ιστορία και με δεδομένο πια ότι η Ευρωπαϊκή Super League διαλύεται, κερδισμένοι θα βγουν όλοι. Να. Και η UEFA θα βγει κερδισμένη, γιατί δεν θα της χαλάσει το προϊόν, και οι αποστάτες θα βγουν κερδισμένοι και θα πάρουν το κάτι παραπάνω. Αν σε αυτήν όλη τη διαδικασία έχουμε και 3-4 απώλειες προσώπων, εννοώ. Δηλαδή, φύγει ένας Ανιέλη, φύγει ένας Woodward, φύγει ένας, ξέρω εγώ. Δεν τρέχει τίποτα. Αλλά αν πάρουν παραπάνω χρήματα, δεν θα έχουν και λόγο να πουλήσουν αυτοί. Θα αλλάξουν απλά κάποια πρόσωπα. Εκτελεστικών διευθυντών, προέδρων, θα βάλουμε κάποιον άλλον να ηρεμήσει και λίγο ο κόσμος, να πούμε: α, παιδιά, έφυγε ο Ανιέλη το φίδι. Έφυγε ο άλλος που πρωτοστάτησε, έφυγε ο παράλληλος που. Και συνεχίζουμε κανονικά το δρόμο μας. Κερδισμένοι θα βγουν όλοι. Και οι ομάδες θα βγουν κερδισμένες και η UEFA θα βγει κερδισμένη και ο κόσμος θα ηρεμήσει και παραπάνω λεφτά θα πέσουν. Και φαϊνάζει να δεν έχουμε. Οπότε όσοι έχουν λεφτά θα μπορούν του χρόνου να κινηθούν, το καλοκαίρι να κινηθούν ανεξέλεγκτα.
Ναι. Κακώς δεν έχουμε φανάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια άλλη ιστορία. Εν τω μεταξύ, προσέξτε τώρα για να δούμε λίγο λεπτομέρειες του διαβόλου που έχουν τη σημασία τους. Ξαναλέω, ενώ το πράγμα είναι δυναμικό και έχουμε συνεχώς εξελίξεις. Δεν είναι άδικο, και αναφέρομαι πάλι στη χθεσινή μας εκπομπή, επίσης να πούμε ότι αν για κάποιο λόγο υπήρχε μόχλευση πίσω από όλη αυτή την ιστορία χρηματιστηριακή, αυτή πέτυχε. Δηλαδή, κοιτάω αυτή την ώρα, η μετοχή της United πέφτει, για παράδειγμα, 1,15%. Πόσο ανέβηκαν οι μετοχές στις προηγούμενες μέρες. Αυτό θέλω να πω, λοιπόν. Αν, λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό, γιατί κοιτάξτε, αν θέλετε λοιπόν να συζητάμε συνεχώς για λεφτά, που κακώς θα μας συζητάμε και για το ποδόσφαιρο, εν πάση τόση, στο κομμάτι των χρημάτων, αν λοιπόν πήρε 10 με 12% που έχει παρεθεί, καταλαβαίνετε γιατί, σε τι οικονομικό αντίκρισμα είχε αυτό το πράγμα. Οκ, και τώρα θα πέσει. Μέχρι όμως να πέσει, έχουμε μαζέψει. Ναι. Έχουμε μαζέψει χρήμα. Οπότε ας κρατήσουμε ένα πραγματάκι εκεί πέρα. Okay. Τώρα να είναι, παιδί μου, τώρα αυτό χρηματιστηριακό κόλπο. Όχι ότι το στήσαν γι' αυτό. Όχι, εντάξει, είπαμε. Αλλά ότι μπορεί να επωφελήθηκαν σοβαρά από αυτό το πράγμα. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα, και πάνω ακριβώς στο κομμάτι το οποίο λες. Εγώ νομίζω ότι σήμερα και πριν γίνουν όλα αυτά, την πιο μετριοπαθή, αν θες, στάση και την πιο μετριοπαθή δήλωση είχε κάνει ο Ρουμενίγκε. Ναι. Προσέξτε, πριν γίνουν όλα αυτά, πριν έχουμε τις εξελίξεις τώρα, τις απογευματινές και τις βραδινές. Ενώ με όλο αυτό το πράγμα λοιπόν να βράζει, ο Ρουμενίγκε βγήκε και είπε τι. Κοιτάξτε, η λύση, λέει, είναι μία. Να μειώσουμε τα κόστη. Αυτή είναι η λύση, λέει ο Ρουμενίγκε. Διότι με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, είπε ο Ρουμενίγκε, αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι ομάδες είναι να λύσουν τα προβλήματα των χρεών τους. Ναι. Ωραία. Όμως η ουσία και ο δρόμος του ποδοσφαίρου κατά τον Ρουμενίγκε δεν είναι να σωθούμε με έναν τρόπο που θα μαζέψουμε χρήματα για να τα δίνουμε στους παίκτες και τους ατζέντιδες. Πρέπει να αρχίσουμε να κόβουμε. Διότι έχουμε φτάσει, κατά τον Ρουμενίγκε, ένα πικ, ένα ταβάνι πια με τα έξοδα και με όλη αυτή τη λογική του ξοδέματος ως ποδόσφαιρο. Άρα όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι το ποδόσφαιρο, στο επίπεδο που παίζεται αυτή τη στιγμή και με τα ποσά που παίζεται, θα πρέπει να γίνει λιγότερο αλαζονικό, χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη, να γίνει λιγότερο αλαζονικό και να κόψουμε όλοι, να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα κόψουμε, δηλαδή ότι θα εξορθολογιστούν ουσιαστικά οι ποδοσφαιρικές τιμές και τα ποδοσφαιρικά έξοδα, ας το πούμε έτσι. Okay, σωστά τα λέει από τη μεριά του. Λέω, η Bayern είναι ένα πλούσιο κλαμπ. Παίζει ένα πρωτάθλημα χωρίς ανταγωνισμό σοβαρό. Παίζει ένα πρωτάθλημα το οποίο το καταδυναστεύει όλα αυτά τα χρόνια, λέγοντας ότι πάει και αγοράζει όποιο παίχτη θέλει, τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον. Έτσι πήγαινε και αγόραζε όποιο παίχτη ήθελε. Ήταν γνωστό αυτό το πράγμα. Όποιο παίχτη ήθελε πήγαινε και τον αγόραζε. Τον έκλεινε ελεύθερο ή τον αγόραζε, εν πάση περιπτώσει. Έκανε κουμάντο στο γερμανικό ποδόσφαιρο η Bayern όλα αυτά τα και χρόνια. Και κάνει. Τι εννοείς. Ας πούμε λοιπόν ότι τελευταία χρόνια έχουν λίγο τα πράγματα ισορροπήσει και ότι η Bayern, ας πούμε, δεν λειτουργεί σαν δυνάστης ή ταβαντζής στο γερμανικό ποδόσφαιρο, να. Αλλά μπορεί και η Λειψία να κάνει το δικό της παιχνίδι και να, όταν έχει ένα καλό παίχτη να πουλήσει, να μην τον πουλάει αποκλειστικά στην Bayern, να τον πουλάει όπου θέλει. Να. Και η Dortmund το ίδιο. Έτσι, θυμίζω ότι η Bayern είχε δανείσει την Dortmund χρήματα για να σωθεί από τη χρεοκοπία κάποτε. Είναι διαφορετικά λοιπόν τα πράγματα για την Bayern στη Γερμανία από ότι είναι για οποιαδήποτε αγγλική ομάδα με τόσες ομάδες εκεί πέρα και τόσο σκληρό ανταγωνισμό ή από ότι είναι σε άλλα μεγάλα πρωταθλήματα του κόσμου. Να. Δηλαδή λίγο η Γερμανία είναι μια κατάσταση πολύ διαφορετική από τα άλλα γήπεδα, με πάρα πολλά έσοδα, με την Bayern απόλυτο κυρίαρχο του ποδοσφαίρου και με πολύ χαμηλό ανταγωνισμό αυτά τα χρόνια. Έχεις την αίσθηση ότι η Bayern, ξέρεις, αν μπουν οι παίκτες, αν έχει πέντε παίκτες με χιαστό και τους βάλει μέσα και παίζουν τη χρονιά, πάλι θα πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, ναι. Κάθε υπερβολή. Καταλαβαίνω τι λες, ναι. Καταλαβαίνω τι λες. Τέλος πάντων, συγγνώμη τώρα, γιατί τα περισσότερα πράγματα τα οποία είχαν ενδιαφέρον μέσα στη μέρα, αλλά μέχρι το απόγευμα έχουν καταστεί πλέον ανεπίκαιρα όλα αυτά. Δηλαδή, πάντως είχαν γίνει σημαντικά, δηλαδή για να φτάσουμε και μέχρι εδώ. Καλό να θυμηθούμε ότι μέσα στη μέρα είχαμε τις 55 εθνικές ομοσπονδίες ευρωπαϊκές να λένε ότι εμείς
Είμαστε μαζί με την UEFA και τη FIFA και εναντίον αυτού του πράγματος. Είχαμε τις υπόλοιπες 14 ομάδες της Super League, της Premier League, συντονισμένα επίσης να βγάζουν ανακοίνωση και να λένε ότι είναι εναντίον των υπόλοιπων 6. Θα πω ότι για να καταλήξουμε εδώ, αυτό που λέμε ότι η αντίδραση ήταν πανταχώθεν η αντίδραση. Τα βάζουμε και αυτά, γιατί κανονικά πρέπει να τα καταγράψει η ιστορία και αυτά. Ότι ήταν συνασπισμένοι όλοι απέναντι. Δεν ήταν δηλαδή μόνο ο κόσμος. Α, λέγοντας κόσμος, μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, αλλά που είχε πραγματικά την σημειολογική της πλάκα. Χθες το παιχνίδι της Leeds με τη Liverpool, το μάθα σήμερα δυστυχώς, το λέγαμε χθες. Είχα πάει κάτι τύπη, λέει, απ' έξω από το γήπεδο και παίζαν το money τον Άμπα. Το ακούγονταν μέσα. Εντάξει, πολύ ωραία λεπτομέρεια. Εσύ που στέλνεις το μήνυμα που ξεκινάει, όπνα, άλλος ένας άσχετος Ελληνάρας, να ξέρεις το μήνυμά σου έμεινε στο διαβάστηκε. Ναι. Εντάξει. Όταν θέλετε να πείτε κάτι, ειδικά όταν δεν ξέρετε, να το ξεκινάτε λίγο διαφορετικά. Και γενικώς καλό είναι να το λέμε όμορφα. Για να μπορούμε να κάνουμε κουβέντα, να το ξεκινάτε λίγο διαφορετικά. Ναι. Ναι. Ειδικά ξαναλέω, αν δεν ξέρετε και την ασχετοσύνη σας και την ανεπάρκειά σας, που καμιά φορά είναι και πνευματική ανεπάρκεια, καμιά άλλη φορά είναι ανεπάρκεια τρόπων ή οτιδήποτε άλλο, προσπαθείτε να την καλύψετε πετώντας ένα «είσαι άσχετος, δεν ξέρεις», «ο κλασικός Ελληνάρας». Να, αυτά που δεν κρατιέστε τώρα. Αυτά που δεν κρατιέστε τώρα, κατάλαβες. Αυτά που δεν κρατιέστε. Αυτά πρέπει να διορθώσουν, παιδιά. Να τα διορθώσουμε, παιδιά. Εδώ διορθώνεται το ποδόσφαιρο, βλέπεις 48 ώρες. Δεν θα διορθώσουμε. Διαδορθεί ο άνθρωπος. Παθογένειες τώρα. Είπαμε, έχουμε πιάσει πάτο, αλλά εμείς εδώ αταλάντευτοι, να ξέρετε. Εδώ όταν θα. Πιάνουμε για κάνα πάτο, κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή λέμε, έχουμε πιάσει πάτο. Το πάτο ονειρεύεσαι. Ονειρεύεσαι πράγματα μετά. Και συνειδητοποιείς ότι έχεις πιάσει πάτο χωρίς να πιάσεις πάτο, Στέφανε. Δεν ξέρω αν εσύ που κουνάς το κεφάλι, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Δίνει πάτο και λεφτά που λέμε. Για τότε που κάνει τη μεταγραφή με τον Αλεξάνδρε Πάτο, βεβαίως πάντα, έτσι. Ναι. Κάτι μας έστειλε ένας φίλος. Εντάξει, τίποτε μπρόνι. Εντάξει, παιδιά, βγήκαν αρκετοί παίχτες τώρα και είπαν διάφορα πράγματα και ακούσαμε ότι γενικώς υπάρχει και ένας σκεπτικισμός απέναντι. Υπάρχει και ένας σκεπτικισμός από πλευρά των παίχτων, τον οποίο καλό είναι να τον καταγράφουμε, μια που το λέμε, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό, Κώστα. Είναι καλό, νομίζω, να τον καταγράφουμε χωρίς να κατακρίνουμε. Δηλαδή, μου φαίνεται λάθος το να τον καταγράφουμε κατακρίνοντας το αν, για παράδειγμα, ο Άντερ Ερέρα, που ήταν μια περίπτωση που το συζητήσαμε χθες, τα λέει αυτά επειδή τα πιστεύει ή τα λέει αυτά μπουκωμένος από τα καταροδόλαρα. Νομίζω είναι λίγο λάθος η προσέγγιση καταροδόλαρα εδώ πέρα. Ναι, Επίσης, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον όλοι οι παίχτες που βγαίνουν και αντιδρούν, βγαίνουν και αντιδρούν γιατί πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα πάει να γίνει λάθος ή γιατί. Φοβούνται το προσωπικό τους μέλλον, ας πούμε. Ναι, το μέλλον τους. Το θέμα των τιμωριών το φοβούνται, είναι σίγουρο. Άλλο λέω. Και θέλω να τον χαλά και με τον κόσμο της ομάδας. Δηλαδή, πουλάνε και λίγο. Κάνουν και λίγο πιαριλίκι με την εξέδρα. Δηλαδή, αυτό είναι στον καθένα. Οι παίχτες που βγαίνουν και λένε. Κανείς δεν το απαντήσει αυτό, ρε Κώστα. Όχι, εκφράζω σκέψεις αυτή τη στιγμή και απορίες και λέω. Δεν μιλάω για τον Χέντερσον, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είχε αναλάβει δράση πέρα από την πλάκα που του κάνουμε για πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Μιλάω γενικότερα γιατί βγαίνουν διάφοροι και τοποθετούνται. Το κάνουν γιατί πραγματικά πιστεύουν ότι είναι το κακό του ποδοσφαίρου ή θέλουν να πάνε με το ρεύμα μαζί του κόσμου που βγαίνει και διαμαρτύρεται και να πει: Παιδιά, είμαι και εγώ ένας από εσάς και δεν γουστάρω. Αυτό είναι μια απορία που θα την έχουμε, νομίζω, και θα μείνει. Δημοτέ, ο φίλο μου μας έστειλε τον De Bruyne και να το ανοίξω να το διαβάσω για να δούμε τι ακριβώς λέει ο De Bruyne. Λέει ο De Bruyne, λοιπόν, μιλώντας για τον εαυτό του, ότι κατάγομαι από μια μικρή πόλη του Βελγίου και είχα ονειρευτεί να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Έχω εκπροσωπήσει το Βέλγιο, το γερμανικό και το αγγλικό πρωτοτύπο, έχει παίξει στη Γερμανία και στην Αγγλία δηλαδή, και επίσης τη χώρα μου με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Έχω δουλέψει και έχω αγωνιστεί απέναντι σε όλους, ψάχνοντας να φτάσω στην κορυφή, ας πούμε. Αλλά η πιο σημαντική λέξη, λέει, σε όλη αυτή την ιστορία, είναι το competing, δηλαδή το να αγωνίζεσαι, το να ανταγωνίζεσαι. Με όλα, λοιπόν, λέει ο De Bruyne, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, ίσως είναι μια καλή στιγμή για όλους να μαζευτούν μαζί και να ψάξουν να βρουν μια λύση. Ξέρουμε ότι όλο αυτό, δεν αναφέρει πουθενά τη λέξη ποδόσφαιρο, το μεταξύ, ότι είναι μια τεράστια business, και ξέρω ότι είμαι μέρος, κομμάτι αυτή της business, αλλά είμαι ταυτοχρόνως και ένα μικρό παιδί που αγαπάει να παίζει ποδόσφαιρο.
Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν συζητάμε για κάτι μικρό, για κάτι συγκεκριμένο, μιλάμε για το ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο. Ας εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά ποδοσφαιριστών και φιλάθλων. Αυτό λέει με λίγα λόγια ο De Bruyne. Οκ, κομψή κομψά αν ρωτάτε εμένα, για να θυμηθώ και τα φτωχά παιδικά γαλλικά μου. Εντάξει, κάτι θέλει να πει εδώ λίγο για να κερδίσει συμπάθεια, χωρίς να λέει ακριβώς στην πραγματικότητα την άποψη. Εγώ να σου πω ότι τους καταλαβαίνω στους ποδοσφαιριστές. Ναι. Τους καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι οι εργαζόμενοι της υπόθεσης. Προφανώς. Δεν είναι εύκολο να βγεις και να μιλήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν θες να μου λες, ρε φίλε, περιμένεις ένα ποδοσφαιριστή χρόνο να μιλήσει. Θα λέξω εγώ, το Ζλάταν περιμένω να μιλήσει. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στην εφαρμογή του κινητού στην εταιρεία του. Α, έχει, δεν πολλά, έχει θέματα ο Ζλάταν. Ναι. Ο Ζλάταν έχει πολλά θέματα αυτή την περίοδο. Έχει θέματα. Ο Ζλάταν συγκεκριμένα, επειδή δεν την πιάσαμε την κουβέντα, πιάσαμε μόνο την ιστορία με το κίνδυνο τιμωρίας για τη συμμετοχή του στη στοιχηματική εταιρεία. Ναι. Είχε κάνει και άλλες μαζεμένες κουτσουκέλες. Με το εστιατόριο, που εκεί είπε σε έναν τύπο και άνοιξε το εστιατόριο και πήγε και τρώγανε με κάτι άλλο. Και έχει κάνει διάφορα τελευταίες εβδομάδες. Μετά τα συζητήσαμε, ναι. τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, εντάξει, όλα αυτά τα συγκινητικά και τα τέτοια είναι ωραία, αλλά. Είναι δύσκολες οι ξεκάθαρες θέσεις από τους ποδοσφαιριστές. Αυτό νομίζω. Και δεν βλέπω κιόλας να υπάρχουν πια ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ξέρεις, αν ρωτήσει κάποιος για σκέψου, εσύ ποιους ποδοσφαιριστές θα περίμενες να μιλήσουν, θα αρχίσω να σκέφτομαι εγώ τον Σιλαβέρτ. Αυτό μου έρχονται στο μυαλό έτσι. Ποιο θα σκεφτόμουν να μπορούσε να μιλήσει γι' αυτό, τον Μπουγιόλ. Ποιον άλλον. Πηγαίνω πίσω. Δεν είναι, δηλαδή, δυσκολεύομαι να σκεφτώ. Το Μπουγιόλ γιατί όμως. Ε? Πότε μίλησε ο Μπουγιόλ. Ο Μπουγιόλ μιλάει και στο γήπεδο. Ναι, λέω. Δεν okay. ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά λέω. Να μου λέγες τον Τσάβη. Αν με ρωτάγανε. Να ξέρω εγώ τον Τσάβη, ναι. Που δείχνει ότι είναι μια συγκροτημένη προσωπικότητα που τα λέει και εκτός. Ή τον Πίρλο, ξέρω εγώ. Να βγει να μιλήσει. Να βγει να μιλήσει ενώ σε αυτή τη φάση αν ήταν να βγει ξεκάθαρα. Στου τωρινού δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα. Τι έχει μιλήσει ο Ζλάταν. Ναι, και τι είπε ο Ζλάταν. Μίλησε ο Ζλάταν και τι είπε. Τι. Α, είπε ότι ο Πέρεθ είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη, δεν το είχα δει. Άρα είναι απασχολημένος, αλλά εντάξει, έχει λίγο χρόνο να μιλήσει ο Ζλάταν γι' αυτό. Μάλιστα, εντάξει. Είπε ότι είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο, ο Πέρεθ. Συγγνώμη. Πού μίλησε ο Ζλάταν καταρχάς. Πού μίλησε ο Ζλάταν. Θα παίξω με τη Σουηδία. Συγγνώμη τώρα γιατί πρέπει να το. Καλά, μην παίρνει καιρό, θα παίξω με τη Σουηδία. Εντάξει. Ναι, σωστό. Ναι. Εγώ θα παίξω ακόμα μια χρυσή κυρίω στη Μάλμε. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Δεν γίνεται να παίζει με τις εθνικές. Όπως θα γυρίσει στη Μάλμε, πήγαινε και από με τον λογιστή να δεις τι θα κάνεις με τις μετοχές σου στοιχηματική. Μια που θα γυρίσεις, λέω εγώ. Ποδοσφαιριστές είναι δυνατότερα από τους ιδιοκτήτες των ομάδων. Αυτό είπε ο. Ωραία. Αυτό είπε ο Ζλάταν. Και ότι αν προχωρούσε αυτό το πράγμα, θα μπορούσε ο Μέση να πάει πίσω στην Αργεντινή και ο Ρονάλντο στην Sporting Λισαβόνα. Ναι, μάλιστα. Οκ. Okay, εντάξει. Okay, ήταν εναντίον λοιπόν. Εντάξει, μίλησε. Ναι, μπορούσε, ο Καντονά μίλησε, παιδιά. Μίλησε, ο Καντονά μίλησε για τον Καντονά. Σίγουρα. Το είπαμε. Α, εντάξει. Άμα το διάβασε το Τιέτσε, σίγουρα έχει μιλήσει, φίλε μου. Εσύ που το στέλνεις. Τότε είμαστε σίγουροι. Συγγνώμη, αν μου το είχατε στείλει νωρίτερα, δεν θα είχα καμία αμφιβολία. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες από την Gazzetta dello Sport ότι υπάρχει επίκειται μια συνάντηση για την οριστική, όπου θα επικαιρωθεί η οριστική διάλυση της κωμωδίας αυτής στις 11.30 ώρα Ελλάδος. Οπότε θα έχουμε μετά μεσονύχτια πιθανότατα νέα. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα μπορεί να ξέρει του Τσέφερν, οι δηλώσει του Ινφαντίνο, οι οποίε δεν έχουν πια, δεν έχει πια νόημα. Πώς θα λέγεται το βραδινό η βραδινή ανακοίνωση, Λος Βρεγμένος Γάτος. Ναι. Τζάμπα πάνε κόλλη μας, πώς θα λέγεται το. Λοσουράς Δελασκέλιας. Κάπως έτσι, ας πούμε. Ωραία που είναι η λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Εντάξει, αν μου ζητώ να βάλω τίτλο, για μένα ο τίτλος είναι ξέρεις, χάσανε χωρίς να παίξουν στην πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούν καν να πούν ότι ξέρεις, εμείς παίξαμε και χάσαμε. Δεν παίξατε. Δεν παίξατε και χάσατε. Για την ακριβία, δεν χάσατε, συντριβήκατε. Για κράτα μια πισινή, μήπως πάρουν τα λεφτά. Αυτό που λέμε, μήπως τελικά πάρουν τα λεφτά με άλλο τρόπο. Αυτά τα λεφτά τα οποία λέμε μπαίνουν στην UEFA. Και okay, κάποια άτομα αναλώσιμα φύγουν από το κάδρο. Και επόμενη μέρα του βγαίνουν σαν αγκαλιά και ματσωμένου. Αυτό λέω κράτα μια πισινή. Ότι ναι, αυτό απέτυχε. Αλλά αν με τον τρόπο αυτό τελικά
μπουν λεφτά στην τσέπη και απλά φύγει ο Ανιέλη, φύγει ο Woodward και δεν ξέρω εγώ δύο-τρει άλλοι και συνεχίσουν αγκαλιασμένοι του χρόνου όλοι να πίνουν τι σαμπάνιες του και να τσεπώνουν παραπάνω λεφτά, θα είναι χαμένοι. UEFA Mafia, I don't know this word. Όχι. Προχωράμε. Προχωράμε κανονικά. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή νομίζω ότι για το, για το καλό του ποδοσφαίρου πια μόνο ο Μπλάτερ λείπει να γυρίσει. Να γυρίσει ο Μπλάτερ. Και ο Πλατινί. Ο Πλατινί και να ακουστούν κάποια πνιχτά γέλια ή ένα από τον τάφο του Χαβελάνς. Δηλαδή είναι νομίζω τα μόνα τα οποία, τα οποία έχουν μείνει. Εν πάση περιπτώσει, ας τελειώσουμε αυτό το πράγμα για να επικεντρωθούμε στο, στο καινούργιο φορμά του, του Champions League και αφού λες να κρατάμε στο μυαλό μας. Να κρατήσουμε κλείνοντας την ώρα αυτή και κάτι τελευταίο, το οποίο επίσης είπε ο Χρήστος πριν, αυτό το πάρει στον Χρήστο που βγήκε στο Μάνο Ζευράκι, και είπε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δική του ιδέα, αλλά τη βρήκα πολύ σωστή, όπως και αυτό που λες εσύ τώρα, πώς θα μαζέψω τα λεφτά με άλλο τρόπο. Λέει, παρότι έχει πουληθεί το Τσουλού μέχρι το 24 και όλα αυτά που συζητάμε και το νέο φορμάτι είναι από το 24 και μετά, από τη σεζόν 24-25, ναι. Μήπως μπορέσουμε να τα βρούμε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των χορηγών και των τηλεόρασεων να το επισπεύσουμε λιγάκι. Το ποιο? Μήπως να μην κάνουμε την αλλαγή φορμάτ από το 24, ναι, και τα φέρουμε λίγο πίσω αφού είναι ένα φορμάτ το οποίο ούτως ή άλλως τους μεγάλους ευνοεί. Ναι. Το συγκεκριμένο φορμάτ. Μήπως κάνουμε μια τέτοια ματζαβελιά. Καλάβες τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά. Ας το κρατήσουμε. Και αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Είμαι ο Fight Club, δεύτερη ώρα, τελευταία νέα. Η Ατλέτικο, σύμφωνα με τον πρόεδρό της και τον CEO της, διαψεύδει ότι έχει αποχωρήσει από τη Super League αυτή τη στιγμή. Λέει ότι απλώς συναντήθηκε με τους παίκτες το απόγευμα για να συζητήσουν διάφορα θέματα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο, έχουμε tweet Boris Johnson, ο οποίος χαιρετίζει τις αποχωρήσεις Chelsea και City από την Ευρωπαϊκή Super League και λέει ότι ελπίζει να κάνουν και οι υπόλοιπες ομάδες το ίδιο. Υπάρχουν έντονες φήμες που έρχονται από το από δημοσιογραφικά στέκια του Λονδίνου ότι θα υπάρχει συζήτηση και στη United για να ανακοινωθεί και αυτή η αποχώρηση από την Λίγα, να γίνει δηλαδή η τρίτη αγγλική ομάδα που το κάνει αυτό. Και έχουμε και το Henderson, ο οποίος από 10 λεπτά έκανε tweet. Εντάξει, αν το έχει κάνει το πρωί θα ήταν πολύ καλύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ωραία είναι από αυτά τα που μιλάνε στην καρδιά του, του κόσμου. Λέει ο Henderson, δεν μας αρέσει, δεν θέλουμε να συμβεί. Αυτή είναι η θέση όλων μας. Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στην ομάδα και τους οπαδούς χωρίς όρους. Χωρίς όρους, γιατί είναι εγώ καλό και τέτοια αυτά αποθέωση. Μπράβο, εμβληματικός. Αυτά για τον, εμβληματικό. Αλλά είπαμε ήδη την ώρα της κατάρρευσης όλα αυτά. Εντάξει, δεν τον κακίζουμε που το βγάλε τώρα. Όχι, ξεκινήσει και νωρίτερα νομίζω ο Henderson που έκανε την τηλεδιάσκεψη των αρχηγών των ομάδων. Δεν είναι ότι ανέλαβε πρωτοβουλία τώρα που έχουν, την έχουν κοπανίσει. Όχι, για το tweet λέω. Εντάξει, τώρα, το tweet. Για το tweet. Okay. Έκανε την τηλεδιάσκεψη, ναι, βεβαίως. Και ο Σάντος είχε πει. Ο μεγάλος Φερνάντο Σάντος. Δεν γουστάρουμε, ρε παιδιά. Δεν γουστάρουμε. Τι βλακίες είναι αυτές. Αυτές είναι βλακίες. Ας τελειώσει αυτή η βλακεία. Αυτή ήταν η ιστορία. Εντάξει, μέσα σε όλα αυτά, πρέπει να σου πω, έχει μείνει ασχολίαστη η απόλυση του Μουρίνιο, έτσι. Ναι. Μεγάλος Ζωζέ Μουρίνιο, 15 εκατομμύρια λίρες αποζημίωση. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά γίνεται Σβέν Γκόραν Έριξον στις αποζημιώσεις ο Μουρίνιο, έτσι. Νομίζω υπολογίζεται γύρω στα 70 εκατομμύρια λίρες μόνο οι αποζημιώσεις που έχει πάρει από ομάδες τις οποίες έχει απολυθεί. Το οποίο βεβαίως δείχνει και το πόσο φανταστικά συμβόλαια κάνει, έτσι. Εντάξει, νομίζω πια ότι είναι και η επιβεβαίωση ότι ο Μουρίνιο έχει τελειώσει από προπονητής επίπεδου, έτσι. Γιατί ήθελες αυτό? Γιατί πια οι αποτυχίες και οι απολύσεις μετρά είναι μαζεμένες και θορυβώδεις.
Δηλαδή από, το, ναι, από την επιστροφή του στη Τζέλση και μετά είναι μια, ξέρεις, όχι μια, μια κατρακύλα απλά, είναι ελεύθερη πτώση. Μικρός είναι βέβαια. Okay, λες, μικρός αλλά... είναι, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο αλαζόνας που πιστεύει ότι το ποδόσφαιρο είναι ο ίδιος και ότι δεν χρειάζεται να εξελιχθεί, δεν χρειάζεται να αλλάξει πράγματα. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι το ποδόσφαιρο τον έχει προσπεράσει και πάει να του ρίξει και γύρω. Σωστά. Έχει να κατακτήσει οτιδήποτε 4 χρόνια καταρχάς, για να ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι. Τον έχει προσπεράσει και πάει να του ρίξει γύρω. Όπως γίνεται στους αγώνες Φόρμουλα 1. Του ρίχνει γύρω αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, από εκεί που ήταν πρωταθλητής είναι πια, ξέρεις, ο Τακούμα Σάτο της προπονητικής. Sorry κιόλας. Βαρύ. Τι να κάνουμε, ρε Σιγιάννη, τον έχει προσπεράσει. Βαρύ, βαρύ. Κουβαλάει ένα όνομα και επιτυχίες τις οποίες είχαν πριν πάρα πολλά χρόνια. Πώς να γίνει τώρα, δηλαδή. Ναι. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, τον Γουαρδιόλα που έχει κάνει, ας πούμε, 50 πράγματα στη ζωή του και συνεχίζει να εξελίσσεται. Συνεχίζει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα. Συνεχίζει να βρίσκει καινούργια συστήματα. Να ανακαλύπτει ξανά το ποδόσφαιρο. Ναι. Που δεν είναι και ο αγαπημένος. Δεν το λέω γιατί είμαι ο μεγαλύτερος φαν του Γουαρδιόλα ή ότι οι ομάδες προπόνηση είναι αγαπημένες μου. Αλλά τον βλέπεις ότι προσπαθεί, στίβει το κεφάλι του, να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι. Και ο Μουρίνιο είναι κολλημένος σε ένα πράγμα, στις δάφνες του παρελθόντος. Περιφέρει το βιογραφικό του με καμάρι λέγοντας «Θυμάστε τι έχω κάνει εγώ». Και δεν υπάρχει... Αν κάποιοι το θυμούνται και του λένε «Ναι, θυμόμαστε, έλα πάρτα». Θυμούνται γιατί τον προσλαμβάνουν και του δίνουν και καλά χρήματα. Αλλά επειδή, ας πούμε, είναι και μεγάλη γάτα, δεν είναι τυχαίο ότι στα συμβόλαια του υπάρχουν αυτές οι ρήτρες για περίπτωση απόλυσης. Όχι, σίγουρα. Ένας προπονητής που είναι σίγουρος για τον εαυτό του και τη δουλειά του, δεν χρειάζεται, ας πούμε, να δέσει τόσο καλά το γάιδαρο του σε περίπτωση απόλυση. Σου λέει, με άμα απολύσει εμένα, είμαι ο Μουρίνιο. Εγώ θα πετύχω. Και αποτυγχάνει ξανά και ξανά και ξανά. Ναι. Δεν νομίζω τώρα να υπάρξει πια κάποια μεγάλη ομάδα, κάποια top class ομάδα η οποία να εμπιστευτεί ξανά τον Μουρίνιο μετά και από αυτό. Καλά, ναι. Νομίζω ότι πια μοναδική του επιλογή, ας πούμε, αν δεν πάει να κάνει καμιά αρπαχτή στα πετροδολάρια ή οπουδήποτε αλλού, είναι κάποια στιγμή Εθνική Πορτογαλίας. Το είχε πει και ο ίδιος. Ναι, όταν ο Σάντος αποφασίσει να αποχωρήσει, νομίζω ότι αυτό είναι το τελευταίος του, ας πούμε, μεγάλος σταθμός. Κοίταξε, σε μικρότερη ομάδα δεν θα πάει, έτσι. Θυμίζω ότι μετά την Πόρτο, Chelsea, Inter, Real, Chelsea, United, okay, και τότε να μας πούμε, ήταν η λιγότερο, ας το πούμε, ναι, διάσημη ομάδα στην οποία πήγε. Οπότε και εγώ νομίζω, ναι, ότι εδώ που είναι δύσκολα θα πάει προς τα πίσω. Δηλαδή αν δεν βρει ομάδα τέτοιου επίπεδου, ή θα περιμένει να φύγει ο Σάντος από την Πορτογαλία αν θέλουν να τον πάρουν, ή δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει. Θυμόμαστε ότι στο μεσοδιάστημα από την Chelsea στην United έκανε το σχολιαστή. Μπορεί πάλι να κάνει το πράγμα. Okay. Τώρα εγώ θα ράξω παιδιά, θα σχολιάσω το Euro, θα περιμένω, θα δω, ίσως αν χρειαστεί, μπορώ να φτάσω σχολιάσω και το Μουντιάλ, θα κάτσω να ράξω 1,5 χρόνο, όποιος με θέλει, εδώ είμαι. Και παιδιά, συγγνώμη τώρα, λέει Κώστας αρχίζει πάλι στους λαϊκισμούς. Μετά το Μουρίνιο, πόσους τίτλους πήρε United. Μα όταν πήραν το Μουρίνιο, είχαν τη φιλοδοξία ότι παίρνουν έναν προπονητή νικητή που θα τους επαναφέρει σε επιτυχίες. Αυτό τους είπε ο Μουρίνιο. Ότι εγώ θα, με μένα θα ξαναγυρίσουμε στον δρόμο των επιτυχιών. Θα ξεχάσετε τους Εράλεξ. Δεν είναι δικοί μου λαϊκισμοί. Προφανώς ο πύχης ανέβηκε πολύ ψηλά όταν πήραν τον Μουρίνιο. Μα και στην Τζέλση όταν ξαναγύρισε ο πύχης ανέβηκε πολύ ψηλά. Γυρίσαμε πολύ αγαπησιαρικά λόγια και από τη μεριά του και από τον Αμπράμοβιτς. Και θυμηθείτε πως έφυγε για δεύτερη φορά. Έφυγε νύχτα. Είναι μεγάλο πλήγμα για το τεράστιο εγώ του Μουρίνιο να φεύγει νύχτα από ομάδες. Απολυμμένος. Είναι τεράστιο πλήγμα. Όσο και δεν το παραδέχεται. Πολύ καλά φουσκώνει το τραπεζικό του λογαριασμό με τις αποζημιώσεις που παίρνει. Αλλά για την ιστεροφημία του και για το τεράστιο εγώ του είναι μεγάλο πλήγμα να απολύεται ο Μουρίνιο. Να απολύεται τρίτη συνεχόμενη φορά στην Αγγλία. Ναι. Chelsea, United, Tottenham. Ο Μουρίνιο. Που τους έπαιζε κάποτε στα δάχτυλα, ας πούμε. Ναι. Για το πού θα πάω και τι θα κάνω και τα λοιπά. Ουρά κάνανε μνηστήρες από κάτω. Δεν είναι λαϊκισμός, μην μπερδεύεστε. Ούτε μπορεί να συγκρίνει κανείς το Μουρίνιο με τους προπονητές που πήρε με το Σόλσκερ, ας πούμε, που έχει πάρει United. Άλλο project, άλλο πράγμα είναι αυτό. Συγγνώμη, πότε έχουν γίνει αυτές οι δηλώσεις του Παρέφ? Αυτό κοιτούσα, πρέπει να είναι όχι τωρινές, ανεβήκαν τώρα, αλλά πρέπει να είναι χθεσινές. Φαντάζομαι. Είναι δηλώσεις στην Equipe.
αφού η ερώτηση είναι έχετε, αν υπάρχει ανησυχία. Και η απάντηση είναι η κατάσταση είναι σοβαρή, λέει ο Πέρεθ, και όλοι έχουν συμφωνήσει πως θα βοηθήσουν το project και θα βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει καμία πίεση. Ναι. Είμαι πεπισμένος, λέει ο Πέρεθ, πως η Μπάγεν και η Παρί θα έρθουν μαζί μας στο τέλος, αλλά ακόμη δεν έχουμε μιλήσει μαζί τους. Mm-hmm. Ομάδες όπως η Lens θα έχουν ευκαιρία να μπουν στη Super League και να πουλήσουν τους παίχτες στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης, κάτι που δεν μπορούν πλέον να κάνουν λόγω της κρίσης. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το 8 με την οικονομική κρίση και για τις απειλές της UEFA είπε φυσικά και θα παίξουμε στο Champions League. Ορίστε. Φυσικά και θα παίξουμε στο Champions League. Κώστα, δεν καταλαβαίνω. Οι απειλές δεν είναι ο σωστός δρόμος, δεν θα υπάρξει καμία κύρωση καθώς μας προστατεύουν οι νόμοι αλλά και η κοινή λογική. Α, εννοεί για, για τη φετινή περίοδο. Προφανώς εδώ για, για τους ημιτελικούς. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω, προφανώς δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι σημερινές αυτές τις δηλώσεις. Όντως δεν μπορεί να είναι τωρινές σίγουρα. Μιλάμε για πλήρη παραλογισμό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, έχουμε ξεχάσει συγγνώμη μέσα σε όλα αυτά να πούμε και όλο το όλο και δεν το κάνουμε ποτέ. Έχουν ξεκινήσει τα πλέον τη Ευρωλίγα. Το Ανατολού Ρεάλ 90-63 το ξέρετε. Έχουμε και άλλο παιχνίδι σε εξέλιξη. Το Αρμάνι Μπάγερν, το οποίο μόλις μπήκε στο τέταρτο δεκάλεπτο και είναι 56-67. Προηγείται η Μπάγερν με σύλλη σε τρομερή βραδιά, με 20 πόντους. Ήδη το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Και μια που είμαστε στα θεματάκια αυτά, να μην το πάμε ξεροσφύρι. Κώστα, αύριο μεγάλη μέρα, μια μέρα που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνονται παιχνίδια, έτσι πρέπει να τα λέμε αυτά, σε μια τόσο σημαντική μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει τέλος πάντων το ποδόσφαιρο δεν σέβεται τίποτα, οπότε θα έχουμε παιχνίδια αύριο, θα έχουμε την πέμπτη αγωνιστική των το play-off. Και πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Εντάξει, για το Ολυμπιακό Αστέρας φαντάζομαι ότι δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να πούμε από έναν Άσο. Για το Άρης ΠΑΟΚ τι έχουμε να πούμε? Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί βλέπεις. Ο Άρης, ξέρεις, πηγαίνει ουσιαστικά από την αρχή της χρονιάς μέχρι τώρα σε ένα πολύ σταθερό τέμπο. Ναι. Γι' αυτό και είναι στην βαθμολογική θέση που είναι, ξέρεις, και στην κανονική διάρκεια και στα play-offs έχει ένα σταθερό περπάτημα. Mm-hmm. Για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν ξέρω τι να πω. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχασε 3-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έφερε ισοπαλία στην Τρίπολη και μετά πήγε γέρτη στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, είναι λίγο μια ομάδα που δεν έχει καμία σταθερότητα. Αλήθεια. Οπότε τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Θα το κόψουμε στο χ και για να πάμε παρακάτω. Ναι. Και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θέλω να σου πω στο Άρης ΠΑΟΚ βλέπω λίγο παραπάνω άσο εγώ. Θέλω να σου πω. Ένα τσικ παραπάνω δηλαδή, αν φύγει από το χ να πάει προς τον άσο. Ναι, οκ. Okay. Για το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Έχω χ το βλέπω, είναι ξεκάθαρος. Το βλέπω κι εγώ. Ναι. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει μοναδική και τεράστια. Εννοώ ότι θα πρέπει να κάνει κάτι που δεν το ξέρει. Να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να κάνει εκείνος παιχνίδι, αν θέλει να κερδίσει. Να. Το έχει κάνει ελάχιστες φορές φέτος αυτό. Νομίζω το έχει κάνει και με την ΑΕΚ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στο ΆΚΑ. Τότε που έκανε πολύ καλό ημίχρονο και πραγματικά είχε δείξει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχουμε δει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το ξανακάνει αυτή τη στιγμή. Να. Και με την ΑΕΚ να πατάει καλύτερα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στα επόμενα παιχνίδια, πατάει καλύτερα και να συνέρχεται. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Συγγνώμη τώρα, μας έχει πάρει μπάλα με όλη τη αυτή τη φάση. Ψάχνουμε να δούμε, ξέρεις, αν υπάρχει τίποτα τελευταίο, τίποτα καινούργιο, τίποτα... κάποια ακόμα εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, έχουμε δηλώσει και WBA, Dalglish, τα λοιπά, αλλά αυτά είναι στο ίδιο μικροσχήμα τους. Εξέλιξη. Άλλοι νομίζω δεν έχουμε. Άς, είναι απογευματινές οι δηλώσεις του Πέρεθ, λοιπόν. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Okay. Ακόμα έβλεπε τότε την Παρή και την Πάγια να έρχονται. Ναι. Ναι. Λέγοντας πάντως αυτό, πρέπει να πούμε ότι το Der Spiegel, αν δεν απατώμε, νομίζω Der Spiegel, είχε βγάλει κομμάτι του κειμένου από το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας, το οποίο είχε βγει λίγο πριν το μεσημέρι,
στο οποίο αναγραφόταν με σαφήνεια ότι η Παρή έχει 14 μέρες ακόμα προθεσμία για να υπογράψει και η Μπάγερ με την Ντόρτμουντ 30 μέρες ακόμα mm-hmm. για να προσχωρήσουν στην κίνηση των, ναι, ναι. Στην κίνηση των 12, έτσι, στην πρώην κίνηση των 12 που είναι ήδη 10 και θα δούμε πόσες θα μείνουν πόσες θα μείνουμε μετά. Κατάλαβες τι γίνεται. Επειδή αύριο θα έχετε τη χαρά να ακούσετε τον κύριο Τσέτσο ενδεχομένως, αυτό λέγαμε, παρότι θα έπρεπε να ρωτάτε εμένα, διότι έχει παιχνίδι. Όχι παιχνίδι, έχει παιχνίδια για να ακριβεί. Ναι, δεν έχει παιχνίδι ο κύριος Τσέτσος. Έχει ο κύριος Τσέτσος, αλλά έχει Super League, τρία παιχνίδια σερί, 5 και 4, 7,5, 9,5, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Με τις ιταλικές ομάδες, παιδιά, μα δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Οι κινήσεις έχουν γίνει αυτό που έχει γίνει από δύο αγγλικές ομάδες. Αυτό για από την Chelsea και από τη City. Αυτά τα δύο έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αυτά. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, θα το δούμε. Θα το δούμε. Νομίζω πια όλοι από τη στιγμή που ξεκίνησε, ξέρεις, έπεσε το πρώτο κομμάτι. Όλοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω θα πάρουν θέση πια. Δηλαδή υποχρεούνται να πάρουν θέση. Και πρέπει να πούμε πια ότι παιδιά, ή θα το. Ότι όχι, εμείς πάμε μέχρι τέλους. Είμαστε 10, θα βρούμε άλλους 5. Είμαστε 8, θα βρούμε άλλους 7, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ή να πούνε παιδιά, εντάξει, sorry, ok. Εντάξει. Μια βλακεία σκεφτήκαμε κι εμείς. Συγχωρήστε μας, πουλάμε, φεύγουμε. Δεν είναι όριμες συνθήκες. Ναι, δεν είναι όριμες συνθήκες. Εντάξει, αυτά θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Λεφτά, δώστε μας κάτι. Και ξέρω εγώ τι. Κατάλαβες τι γίνεται. Είμαστε. Αυτό νομίζω ότι. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είμαστε. Δηλαδή είναι θέμα ωρών. Λογικά, ξέρω εγώ, μέχρι αύριο το μεσημέρι, νομίζω θα έχουν τοποθετηθεί άπαντες πλέον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχει τοποθετηθεί κάποιος. Εντάξει. Οπότε, sorry, δεν βλέπω ότι έχετε στείλει και αρκετά mails για το θέμα το οποίο πια δεν ισχύει. Δεν ισχύουν. Πια διότι άλλαξε η φασούλα. Αλλά εντάξει, οκ. Okay, δεν νομίζω μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, κάτι κινήθηκε. Κάπως έγινε μια κουβέντα σε κάθε περίπτωση. Λέω εγώ, δεν πήγε όλο αυτό το πράγμα χαμένο. Εν πάση περιπτώσει, αν μη τι άλλο, όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, νομίζω, τοποθετήθηκαν. Πήραν θέση. Σταθήκανε στη μία πλευρά ή στην άλλη. Τώρα, ποιοι σταθήκαν στην άλλη πλευρά, είναι η αλήθεια, δεν ξέρω. Ποιος ήταν. Δηλαδή, πέραν από τους 12, εγώ φύλαθλο, δεν είδα να στέκεται. Από την άλλη πλευρά. Όπως είναι κάποιος, θα ξαναρθούμε, θα σας το πιούμε το αίμα. Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα έχει ενδιαφέρον, παιδιά, να παρακολουθούμε. Εντάξει, στο Twitter θα βγουν τώρα. Ό,τι είναι να βγει, εδώ πέρα σήμερα και για αυτή τη φάση, το Twitter θα είναι το μέσο στο οποίο θα βγουν οι ειδήσεις. Προφανώς. Εντάξει. Τέλος πάντων, τι άλλο. Σχεδόν είναι πια τέτοιο αυτό το 48ωρο που σχεδόν δεν υπάρχουν άλλες ειδήσεις. Δεν υπάρχουν. Το Grand Prix το είδα, προσπαθώ να φύγει λίγο το μυαλό μας από δεν εδώ. Δεν το είδα, ενημερώθηκα, είδα πλάνα και τελπά, κλπ. Δεν το είδα. Μιλάμε, νομίζω ότι ακόμα και ο Γκαστόνε θα ζήλευε με την κολοφαρδία του Χάμιλτον στον Grand Prix της Κυριακής. Mm-hmm. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Συνέβησαν τρομερά πράγματα. Για να καταλήξει, κάποιος ξέρει, δεν έχει τον κάποιο και λέει και λέει ο Χάμιλτον, δεύτερο θα πει δεύτερο ο Χάμιλτον. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και αν δεις τον Grand Prix, θα δεις δεύτερο ο Χάμιλτον μετά από αυτά που γίνανε. Αλήθεια. Εντάξει. Έχουν ενδιαφέρον, θέλω να πω, τα δύο πρώτα Grand Prix της χρονιάς. Mm-hmm. Θέλω να το πω αυτό το πράγμα. Και ξέρει, εντάξει, πάντα ένα Grand Prix με λίγη βροχή έχει τζόγο. Το αυτό έγινε και στην Ίμολα. Ξέρεις, είχαμε βροχή, κάποιοι να επιλέγουν τα λάθος ελαστικά, κάποιοι να περιμένουν παραπάνω βροχή, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Ξέρεις τώρα πώς πηγαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είχε την πλάκα του. Λόγω της βροχής είχε και αρκετές προσπεράσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό σε μια πίστα, η οποία δεν ευνοεί γενικώς τις πάρα πολλές προσπεράσεις με την τωρινή της χάραξη, αλλά είχε. Έχουμε μάχη. Δείχνει να υπάρχει μάχη σοβαρή πια μεταξύ Mercedes και Red Bull. Mm-hmm. Η Ferrari μέχρι στιγμής δεν δείχνουν για πέταμα.
Δεν δείχνουν κανένα να διεκδικήσουν οτιδήποτε καλύτερο από την τρίτη θέση για να με σαφεί στου κατασκευαστέ που κι αυτοί πολύ δύσκολη τη βλέπω λόγω τη McLaren. Εν πάση περιπτώσει, δεν δείχνουν για πέταμα, να το πω έτσι, όπω δείχναν πέρσι, για παράδειγμα. Μπινότο φύγε πουλά. Παρένθεση τώρα, αυτό ήταν πιο οπαδικό. Αλλά δείχνουν οι δύο αγώνες ότι θα γίνουν ενδιαφέροντα πράγματα. Έχουν πολύ ενδιαφέροντα δίδυμα οδηγών. Δηλαδή, πέρα από τις προόδους που έχουν κάνει τα αυτοκίνητα, έχουμε και ενδιαφέροντα δίδυμα οδηγών, θέλω να σου πω. Καλά πράγματα. Είναι μια θετική άβρα, να το πω έτσι, σε όλη τη φασούλα. Και το μερός Χάμιλτον, ξέρεις, είναι και δύσκολο στο Χάμιλτον να κάνει, ξέρεις, τόσα λάθη όσα έκανε στο συγκεκριμένο Grand Prix. Γιατί ακριβώς απορούσε και ο ίδιος. Έτσι έκανε μαζεμένα τα λάθη όλη τη χρονιά σε ένα Grand Prix. Μπορεί. Χάμιλτον είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει λάθη. Είναι δύσκολο δηλαδή να τον. Είναι σπάνιο να βρει λάθη. Παιδιά, έχω άποψη για τον Drive to Survive. Η πρώτη σεζόν δεν μου άρεσε καθόλου. Οι επόμενες δύο βελτιώθηκαν. Αυτό έχω να πω. Ο Στρόλ, γιατί δεν ξέρω αν είναι αντιαισθητικός, παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι ο γιος του ιδιοκτήτη, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Φέτος, πάντως, πώς το λένε, πέρα από το Μαζέπιν, ας πούμε, ο οποίος δεν ανήκει στην Φόρμουλα, είναι σαφές, ας πούμε, το παιδί δεν κάνει. Ο Μαζέπιν είναι πιο φυτευτός από τον Στρόλ και περιμένουμε και στηρίζουμε, μια που έκανε και ο κύριος Κώστας πριν την αναφορά του στον Τακούμα Σάτο. Στηρίζουμε Γιούκι Τσουνόντα. Τον οδηγό, ο οποίος είναι 1,55 και μπαίνει με διάθεση καμικάζε σε όλα τα Grand Prix. Δεν είναι καλό αυτό ιδιαίτερα. Έτσι είναι. Έτσι όμως αυτή τη στιγμή. Okay. Okay. Λοιπόν. Αποσύρθηκε και εσύ επίσημα. Μάλιστα. Πολύ καλά. Το έχουμε και επίσημο αυτό το οποίο, εντάξει, ήταν γνωστό μεν αλλά ανεπίσημο. Εντάξει, να το έχουμε και ανεπίσημο, να το πούμε. Οπωσδήποτε. Έχουμε, ναι, έχουμε club statement. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε με αυτή την είδηση, 11:30, πάμε πλέον σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να πάμε με τα μηνύματά σας μέχρι τις 12. Λοιπόν, το γύριστο μάτσι Αρμάνι είναι 74-74 το παιχνίδι και πρέπει να θέλει κάνα λεπτό, κάτσε να δούμε τώρα το 56 δευτερόλεπτα. Νομίζω έχει βολές τώρα η Bayern. Μεγάλο μάτς. Για να πάτε, ήταν η Bayern μπροστά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς τα μεσάνυχτα σιγά σιγά και οι εξελίξεις είναι αρκετές, πάμε να κάνουμε ένα round-up που λέμε και στο χωριό μου. Και δεν θα το κάνουμε εμείς, θα το κάνει ο Χρήστος Σωτερακόπουλος, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Τον ακούσατε εκεί γύρω στις 10 παρά. Τώρα είναι μια ώρα να κάνουμε μια μικρή σούμα. Χρήστο, καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, πώς είστε? Καλά. Μια χαρά. Εντάξει. Το γλιτώσαμε για τώρα. Να, για τώρα, ναι. Για τώρα. Κάποια στιγμή θα ξανάρθει η κουβέντα. Δεν θα το κάνουμε βέβαια έτσι όπως το κάναν πρόχειρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, ως bullying, ούτε πρόχειρα. Νομίζω θα κάτσουν κάτω και θα βρουν έναν τρόπο στον οποίο η UEFA θα έχει το πάνω χέρι, ή τουλάχιστον θα φαίνεται ότι έχει το πάνω χέρι. Απλώς δεν θα γίνει με αυτή τον άκομψο τρόπο που το κάναν τώρα, γιατί ήταν ένα πραξικόπημα στο οποίο παραδώσαν πιο γρήγορα τα όπλα από ότι εκείνοι που κάναν στην Κωνσταντινούπολη το πραξικόπημα πριν από μερικά χρόνια. Και το δεύτερο και βασικό αυτής της ιστορίας είναι ότι όταν θα το κάνουν ξανά, πιθανώς θα παραχωρηθούν πράγματα στους μεγάλους, αλλά ήδη σου έχει δώσει από το 2024 4 θέσεις επιπλέον για αυτοί που δεν θα καταφέρουν να μπουν. Άντι 4 να γίνουν 8, όπως λέω. Όταν, γιατί η συζήτηση ήταν να πάμε τώρα αυτό το πράγμα το 24, να φτάσουμε μέχρι το 30 με 2-3 αιτίες, να ξέρουν και τα κανάλια τι πληρώνουν, 24, 27, 27, 30, και να το ξανασυζητήσουμε, ρε παιδιά, διότι αυτό το πράγμα ήταν 3 χρόνια σε μια υποβόσκουσα κατάσταση. Ο Πέρεθ ήθελε να το πιέσει γιατί τώρα ήταν τα προβλήματα, το κάλεσε ξεκάθαρα. Μέχρι το 2024 που θέλει να αλλάξει η UEFA τα πράγματα, εμείς δεν θα είχαμε εντέξει, θα έχουμε πεθάνει. Πέρασε πάρα πολύ στα δεύτερα, στα τρίτα,
των αξιολογήσεων της συνέντευξής του. Μπήκαν πιο μπροστά άλλα του τύπου, τα επικά που είπε ότι 90 λεπτά είναι πάρα πολύς χρόνος και ο κόσμος δεν μπορεί να κάτσει, βαριέται, ας πούμε, ένας νεαρός να κάτσει έναν υποδόσφαιρο κτλ. Το απάντησε όλοι είναι και υπέροχα στο Twitter. 5 λεπτά ημίχρονο, 45 λεπτά διαφημίσεις και 5 λεπτά ημίχρονο πάλι, μια χαρά είμαστε. Νομίζω ότι τέλος πάντων τελειώσαμε αυτή την ιστορία για τώρα. Τελειώσαμε γιατί λειτουργήσε πολύ καλά αυτή τη φορά το σύστημα όλο, η UEFA, όλες οι ομοσπονδίες μαζί, ενωμένοι όλοι και κυρίως τα social media, ο κόσμος, οι αντιδράσεις κυρίως των Άγγλων. Οι Άγγλοι έσωσαν την ποδοσφαιρική τους ταυτότητα και την κληρονομιά τους, οι οπαδοί των Άγγλων, με τις αντιδράσεις τους. Νομίζω μέτρησε πάρα πολύ αυτό που συνέβη. Ναι. Έχουμε μόλις να πούμε και δήλωση του Τσέφεριν, ο οποίος χαιρετίζει την επιστροφή της City. Ναι, στη μεγάλη αγκαλιά. Στην ευρωπαϊκή αγκαλιά. Ναι, ο Τσέφεριν πιστώνεται πάρα πολύ με τους χειρισμούς του την τελική νίκη που κάνει η UEFA τώρα απέναντί τους. Ήταν από τους υπέρμαχους της μετριοπαθούς στάσης, όπως και 2-3 άνθρωποι ακόμα. Υπήρχαν μερικοί οι οποίοι ήταν, μάλιστα είχε βγει χθες και το είχε πει προχθές που ήταν ένας οδηγός. Πάρτε τους στα κεφάλια τώρα, πετάξτε τους έξω και βάλτε τις ομάδες που αποκλείστηκαν στο προηγούμενο γύρο. Δεν ήθελε να το κάνει αυτό η UEFA τώρα αυτή τη στιγμή. Και καλά έκανε και δεν το έκανε, διότι για να το κάνει σήμαινε ότι για να το κάνει θα έπρεπε να υπάρχει πραγματικά μια κίνηση από πλευράς ομάδων που να μπορούσε να δικαιοδοτήσει τη λογική σε αποκλείω από κάτι που έχει φτάσει μέχρι τα 90 λεπτά. Να σου πω ότι μόλις βγαίνουν κάποιες ειδήσεις που τις βλέπω τώρα και για το συγγνώμη που σας καθυστερώ λίγο, η Λίβερπουλ χάνει μια βασική χορηγία της, μια της εταιρείας που ήταν επίσημος χορηγός ρολογιού και καταγραφής χρόνου της ομάδας κτλ. Είναι η Τρίμπους, από ό,τι μπορώ να δω σαν εταιρεία, αποχωρεί διότι θεωρεί ότι η Λίβερπουλ με την παρουσία της αυτή και με την κίνηση της αυτή ουσιαστικά αγνόησε το εκείνο αίσθημα των οπαδών της. Και παράλληλες, ξέρετε, τέτοιες παράπλευρες απώλειες θα υπάρχουν τις επόμενες μέρες. Το θετικό για τους φίλους της Manchester United είναι ότι από ό,τι φαίνεται την Glazer θα αναβάλουν την Manchester United προς πώληση. Από την οποία την άρμεξαν χρόνια ολόκληρα τώρα ως Ελλάδα με το γάλα. Την αγόρασαν χωρίς να βάλουν δολάριο από την τσέπη τους. Φόρτωσαν μετά το δάνειο στην ομάδα. Παίρνανε και τα μερίσματά τους κάθε χρόνο. Με αυτήν την ιστορία πιστεύω ότι βρήκαν την απόλυτη λύση. Η United γλίτωσε και από αυτό το καρκίνωμα που λέγεται Woodward, ο οποίος ήταν κάκιστος στο να τρέχει την ομάδα, έχει κάνει θάλασσα από αυτά τα χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται πιθανώς θα γλιτώσει και από τους ιδιοκτήτες της. Να ευχηθούμε το ίδιο να συμβεί και για τους φίλους της Liverpool, γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή για τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες. Τώρα, καθαρά αγωνιστικά, η Chelsea ήταν η πρώτη που αποχώρησε. Ο Μπράμοβιτς δεν είχε πιστεί, ούτε είχε ψηθεί σε καμία στιγμή να μπει. Δεν θεωρούσε άλλωστε ο Αμπράμοβιτς, κληροφορίες μου όλο το πρωινό, στο τσέπη και το Σάββατο στην εκπομπή που έλεγα τέλος πάντων ότι παίζεται αυτό το πράγμα, αλλά φαινόταν ότι ο Ανιέλ είχε ψήσει όλο τον κόσμο και είχε κοιμήσει όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έλεγε στην UEFA μέχρι το Σάββατο που έγινε στον Τσέφερι ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Και την επόμενη μέρα ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον πρόεδρο της CCA και την ένταξη της Super League. Ο Αμπράμοβιτς δεν είχε πιστεί, διότι όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων δύο χρόνων με αυτές τις συζητήσεις που γινόντουσαν δεν ένιωθε τον εαυτό του ίδιο στα τραπέζια των συζητήσεων με τους Αμερικανούς κυρίως και τον Πέρεθ, ο οποίος είναι πιο Αμερικανός από τους Αμερικανούς ο Πέρεθ, έτσι ως λειτουργία και ως καθημερινότητα. Τον έπεισε η Γκρανόφσκαια, η γυναίκα που παίρνει όλες τις αποφάσεις της Chelsea, ότι η Chelsea δεν μπορούσε να μείνει έξω και να μην ακολουθήσει το κύμα, μένοντας πίσω σε αυτή την οικονομική επανάσταση ουσιαστικά που θα γινόταν. Και πιθανώς τελικά βλέποντας και όλες αυτές τις κινήσεις και περίπου ήταν ο πρώτος ο οποίος αποφάσισε από χθες ότι η Chelsea μπορούσε να βγει εκτός. Άλλωστε βλέπουμε πόσο διαφορετικά λειτουργήσε ο Αμπράμοβιτς ακόμα και μέσα στον κορονοϊό. Για το περασμένο καλοκαίρι η Chelsea ξαφνικά ξόδεψε 180 εκατομμύρια σε μεταγραφές, όταν όλοι οι υπόλοιποι οι Αμερικανοί μετράγανε και το δολάριο, ας πούμε, για να πάρουν καφέ. Κοιτούσαν να βάλουν τους υπαλλήλους, να τους πληρώνει το κράτος σε αναστολή. Αυτός λειτουργήσε διαφορετικά το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Αμπράμοβιτς. Δεν είναι περίεργο ότι ήταν ο πρώτος τελικά που βγήκε από αυτή την ιστορία.
όλο το πράγμα. Για να το κλείσουμε, για μένα το κλειδί του ήταν η στιγμή που η Bayern έμεινε εκτός και η επίσημη ανακοίνωση της Bayern το ήρθε διαστόματος Ρουμενίδη, ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την αδιάρθρωση της UEFA και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει οποιαδήποτε κίνηση για να ενταχθούμε στη Super League κτλ. Εκεί νομίζω είχαν τελειώσει όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί χωρίς την Bayern, που όλα αυτά τα χρόνια, μην το ξεχνάμε, 20 χρόνια τώρα, όλες οι αλλαγές που γινόντουσαν υπό την πίεση των μεγάλων θα φτιάξουν και από τη Λίγκα, ξεκινούσαν από κάποιες δηλώσεις κάποια στιγμή του Μπέκενμπάουερ, του Μπάγκερ, του Ρουμενίγκε, του Χένες. Η Μπάγκερ πάντα ήταν μπροστά από το 2002 στις συζητήσεις να αλλάξουμε, να κάνουμε, να δείξουμε και η UEFA έδινε δεύτερους, τρίτους, τέταρτους στο UEFA Champions League κτλ. Όταν η Μπάγκερ έρχεται η ώρα να γίνει αυτό το πράγμα και είναι εκτός, νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά εκεί ψυχανεμίστηκα και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ποτέ. Γι' αυτό και ήταν τόσο κάθετη η αντιμετώπιση του πράγματος από και χθες το πρωί και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο μας. Ότι εγώ το βλέπα πάρα πολύ δύσκολο να ξεκινήσει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όπως, επαναλαμβάνω, μη θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα μπήκε οριστικά κάτω από χαλάκι και δάξαμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εντάξει, στο παιχνίδι της Αρμάνι με την Bayern γίνεται χαμός. Αυτή τη στιγμή θέλει 1,2. Προηγείται η Bayern με έναν πόντο, με δύο βολές του Γκίστ. Ο οποίος Γκίστ νωρίτερα στο 74-74 είχε χάσει δύο βολές. Και πήγε και μπουμπούνι ο Ροντρίγκεθ ένα τρίποδο και έκανε το 77-74 και λες πάει τελείως. Και μετά τσούκου τσούκου δύο βολές έβαλε ο Baldwin. Έχασε την επίθεση μετά η Αρμάνι. Έβαλε τις βολές ο Γκίστ που είχε χάσει τις δύο νωρίτερα και λες θα βάλει στο τιμή. Ωραία, τη δεύτερη. Τη δεύτερη βεβαίως. Και είμαστε τώρα ένα πόντο μπροστά η Bayern, 1,2 δευτερόλεπτα και η Μίλαν, η Αρμάνι, συγγνώμη, θα προσπαθήσει να βγάλει ένα σουτ. Για να δούμε. Ω, βγήκε. Ω! Και μπήκε. Τρομερό, τρομερή κομπίνα. Τρομερή κομπίνα. Άλλε ουπ. Τρομερή κομπίνα. Εντάξει, αυτές είναι κομπίνες, ρε φίλε. Ναι, αυτό είναι ότι σχεδιάζω κάτι από τον πάγο τελευταία επίθεση. 1,2 και βγάζω κομπίνα. Εντάξει. Εντάξει, μεγάλος Μεσίνα. Μεγάλος Μεσίνα εδώ. Sorry, δεν πήρε σόβρακα ο Μεσίνα εδώ. Ναι, γιατί κόψαν παίκτες ότι θα πάρουν την μπάλα έξω, ακολούθησε η άμυνα και ξαφνικά έκοψε παίκτες. Ο Λεντέι νομίζω, ναι. Επίσης νομίζω με αναπήδηση στο Στεφάνι. Ναι, ο Λεντέι. Με αναπήδηση μαρτυρική στο Στεφάνι και παίκτες οι οποίοι σηκώθηκαν να τον κόψουν. Εντάξει, πολύ, πολύ μεγάλο φινάλε. Και πολύ, πολύ μεγάλη κομπίνα. Εντάξει. Σπουδαίο, σπουδαίο πραγματικά. Σπουδαίο φινάλε. Πω, αναπήδηση μαρτυρική κανονικά. Ναι. Μάλιστα. Τρομερό κόλπο. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Εντυπωσιακό φινάλε. Λοιπόν, το πήρε Αρμάνι το μάτς. Το πήρε Αρμάνι 79-78. Κάνει το 1-0. Λοιπόν, πάμε τώρα πλέον στα μηνύματά σας. Κανονικά και επίσημα. Εντάξει, πολλά μηνύματα προφανώς στα μούτρα των εισαποστασάκητων και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν θα δούμε Noble στο Τσουλού. Δεν θα ακουστεί το I'm forever blowing bubbles να καλύπτει τον ύμνο του όταν θα ακούνε και το Σεντόνι. Κρίμα, Hammer till I die, Κωνσταντίνος Ανατολικό Λονδίνο. Γιατί να μην δούμε τι. Σου λέει, άμα φύγουν οι άλλοι, θα βγούμε εμείς. Α, εντάξει, όχι. Γιατί. Να βγει κανονικά, με τον κανονικό τρόπο. Λοιπόν. Woodward. Το site της European Super League συνεχίζει να εκπέμπει κανονικά. Έλα μωρή ESL, λέει ο Edgar Allan Καμελτόε. Ο Ραχίμ Στέρλινγκ, ο Στέρλινγκ έκανε ένα tweet το οποίο λέει πολύ απλά OK, bye. Πέρε Θανιέλη, ακούστε το καλά, η μπάλα δεν θα έχει ποτέ αφεντικά. Μ' αρέσουν αυτά τα ελληνικά. Πολύ ωραία. Πέρε Θανιέλη, ακούστε το καλά, η Super League γράφεται στα ελληνικά επίσης. Ναι. Μάλιστα. Πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποχώρηση ισπανικών ομάδων. Το λέω απλά διότι... Προς τον παρόν, ναι. Προς τον παρόν.
UEFA ακούμπα στην πλάτη του Κουτσούμπα, διαβάζω ένα μήνυμα. Μπορεί να πει, κάνω ωραίο με τη Λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία. Ναι. Άλλωστε. Το καλύτερο, λέει, που διάβασα στο Σπουργίτη ήταν... Τι είναι το Σπουργίτη? Στο Σπουργίτη. Έτσι λέει. Ναι. Ήταν ότι ο Μουρίνιο... Α, στο Twitter ίσως εννοεί. Α, okay. Ο Μουρίνιο θα είναι ο μοναδικός προπονητής της European Super League που απολύθηκε. The Special One. Σωστό. Σωστό. Αλήθεια. Ναι, για τους 12 λέει κάποιος της European Super League, κανονικά πρέπει να ισχύει αυτό που λέει κάποιος, ισχύει το έτσι τέτοιο θέλαν στο 89. Ναι. Στο 92, ναι. Ναι, πώς είναι τώρα, αυτή τη στιγμή είναι επίσημα 10. 10, ναι. Ναι. Τώρα είναι 10. Με πτωτικές τάσεις όμως. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, όσοι κακολογούσαν την κίνηση του την παρομοίαζαν με την EuroLeague και όσοι την καλολογούσαν με το NBA. Ναι, λίγο ναι, πολύ. Ναι, είναι αδικό αυτό, ναι, okay. Συνεχίζοντας τις ρήμες, οι ομάδες είναι ευρωπαϊκές και σε όποιον δεν αρέσει να πάει στο MLS, μ' αρέσει. Α, το που λέω MLS. Συγνώμη, βγήκε ο Μπέκαμ και μίλησε το πρωί εναντίον της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας. Ο Μπέκαμ, ναι, που είναι ιδιοκτήτης Ίντερ Μαϊάμι, που παίζει σε κλειστή λίγκα. Ναι. Άσε μας, ρε Μπέκαμ. Εντάξει. Έλα τώρα, άσε μας, ρε Μπέκαμ. Ως άνθρωπος του αγγλικού ποδοσφαίρου τόσα χρόνια που έχει, μπορεί να μιλήσει. Εντάξει. Δεν είναι κανένας περαστικός από την Αγγλία. Θα τον κράξουν οι Αμερικάνοι όμως και στο πούνε, φίλε. Άλλο πράγμα. Θα κράξουν οι Αμερικάνοι, θα πει σάπατσε. Τι καταλάβαινε για αυτή, τέλος πάντων. Εντάξει. Τίγρη, πάρε τη United και στείλε τον Lingard για backup του Μάνταλου. Μία ψύχρεμη τοποθέτηση. Ίσως λέει η ΕΣΕΛ, παιδιά, έχει απλά υπεροψία όπως η Wehrmacht πηγαίνοντας για το Stalingrad. Ναι. Αν δεν τους είχαμε καθυστερήσει όμως εμείς την Πίνδο να τους προλάβει ο χειμώνας ο ρωσικός, ναι, θα σου έλεγα εγώ εδώ ποιος καθυστέρησε και χάλασε με το ΙΕΣ. Μήπως κάποιος ελληνικός δάκτυλος, μήπως η εναντίωση του πρωθυπουργού μας, μήπως κάτι έπαιξε ρόλο, μήπως η Ελλάδα είναι πίσω από αυτή τη σωτηρία του ποδοσφαίρου με κάποιο τρόπο, όπως είναι πάντα η Ελλάδα πίσω από κάτι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά, νομίζω. Νομίζω δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Μήπως μοιράσαμε βαλανίδια και τα τρώγαν πάνω στα δέντρα εκεί που βρίσκονταν με τα λάπτοπ. Δεν ξέρω. Υπάρχουν, βλέπω, διαβάζω εδώ, μας στέλνετε το ραδιόφωνο Κόουπ, αν το διαβάζω καλά, μεταδίδει πως Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο παραμένουν πιστές στο project μετά τη τηλεδιάσκεψη. Η τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει τελειώσει. Άρα περιμένουμε να δούμε ποιοι άλλοι θα την κοπανίσουν, έτσι. Ναι. Η λογική λέει ότι αφού άνοιξαν το χορό οι Άγγλοι, θα την κοπανίσουν και οι υπόλοιποι Άγγλοι. Οπότε μετά τι θα μείνει, Ιταλία, Ισπανία, 6 ομάδες. Ναι. Όχι πολύ καλά. Όχι πολύ καλά. Φήμες τελευταία στιγμή λένε ότι κυκλοφορεί ταξί με το Βλάση Τσάκα στο Τωρίνο. Έτσι, και αυτά τα μηνύματα, βεβαίως. Ναι, χαρά βλέπω γενικώς τους φίλους μας που ξεφορτώνονται το Woodward. Που τα γινόταν ούτως ή άλλως αυτό, αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, ναι. Παιδιά, το Κουκουέ και ο Κουτσούμπας έχουν βγάλει ανακοίνωση για ESL και είπε αυτό ακριβώς φαντάζεστε. Τους τιμάει. Εννοείται, εντάξει. Φυσικά και τους τιμάει. Εννοείται. Ο Δενάιτς Χουσέ Καραγκουνή λέει η European Super League αδειάζει πιο γρήγορα και από εκκλησία μετά το Χριστός Ανέστη. Ας αναρωτηθούμε ποιο ήταν το μεγαλύτερο φιάσκο. Η σύσταση της European Super League ή όταν ο Αντίπας και ο Δεσίλας κάναν απόπειρα να κάνουν εκπομπή πάνω στην ώρα σας. Κύριε Κώστα, τώρα που δεν θα γίνει η European Super League, θέλετε να έρθετε στην επαυλή μου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βγει το ποδόσφαιρο αυτό το τέλμα. Ροντρίγκο, το λιοντάρι της Λίμα. Τραγανός Δράς λέει ούτε ένα πασοκικό Σαββατοκύριακο δεν κράτησε Σούπερ Λίγκα, ούτε το 1/20 της διάρκειας ενός γάμου του Γκλέτσου,
ούτε ένα Xiaomi δεν πρόλαβε να ξεφορτιστεί. Αχ, τι ωραία. Ναι, επιλογή του. Τα χρέπει. Ας πούμε, τα προσθέτω μηνύματα είναι στην, πάνω στη ροή της κουβέντας, οπότε δεν είναι για να τα διαβάσουμε τώρα, αλλά οκ. Okay. Διαψεύδω για την ανακοίνωση του Κουκουέ. Την διάβασα και δεν υπάρχει πουθενά αναφορά στην όμορφη Λιβαδιά. Λέω Φούγκη, τη χαρά Ποστενές. Θύμισε μας λίγο, ρε Στέφανε, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί το λέμε και έχουμε ανάγκη να τα ακούμε κιόλας. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τι ωραία. Υπέροχο. Τι ωραίος κρυστάλλος πολιτικός λόγος. Ναι, υπέροχο. Ελπίζω να είδατε τούρτα Χατζηδάκη. Βάλτε τον πρόεδρο να πουλήσει και την European Super League. Εντάξει, μαγευτική τούρτα η αλήθεια είναι. Υπέροχη. Υπέροχη. Ποιος Clark Kent τώρα και ποιος Superman και σαχλαμάρες τώρα, εντάξει. Βαλανίδια και οι, ναι, ναι, ναι. Βαλανίδια και οι σούπερ ήρωες. Αυτό πρέπει να το δούμε έστω και τεραχωνισμένα. Στη διαδικτυακή εκπομπή του Βιέρη στο Μπόμπο TV, ναι, ναι. Που είναι ο Βιέρη με Κασάνο, θυμίζω, ναι, Βέντολα, ναι. Και Αντάνη, ήταν λέει έξαλλη. Έξαλλη χθες. Οπότε φαντάσου σήμερα πώς θα είναι. Ήταν έξαλλη. Τύπου να τους διώξουν όλους και τέτοια. Σήμερα θα πανηγυράνε εσύ. Θα είναι ωραίο. Θα είναι για να το δεις όμως. Θα είναι για να το δεις. Δεν ξέρω να το κάνουμε πώς είναι καθημερινά ή μια φορά τη βδομάδα. Αλλά από την επόμενη εκπομπή θα είναι φανταστική. Mr. Κώστας, you can always come to Okinawa and play in my league. Hayate, neighbor of Kumiko. 1.50 και διάφορες άλλες τεχνικές πληροφορίες. Στην Ιταλία λένε ότι οι Ιταλικές δεν αποχωρούν μετά την τηλεδιάσκεψη και παραμένουν πιστές στο project. Μάλιστα. Okay. Απλά αν αποχωρήσουν οι Αγγλικές, τι θα κάνουν μετά, ξαναλέμε. Θα μείνουν 3 και 3, 6. Αυτό θα είναι. Θα είναι μια mini European, μια πιτσικωτή European Super League. Μια πιτσικωτή. Εντάξει, δεν θα είμαστε. 6 θα βρούμε άλλους 4 από κάπου, ας πούμε, να γίνουμε 10. Και μετά θα παίζουμε συνέχεια μεταξύ μας, γιατί δεν θα είμαστε 20. Πολύ ωραία. Ωραίο, μια χαρά. Υπέροχα. Τελικά, όπως λέγαμε, το αληθινό ποδόσφαιρο παίζεται στο Football Manager. Μάλιστα. Λυκοσυμμαχία, όνομα και πράγμα, η European Super League θα ήταν μόνο αν συμμετείχε και η Ρώμα πάντως. Καλομελέτα. Γιατί λέγαμε ότι άμα δεν βγαίνουν τα κουκιά θα αρχίσουν ναι, μετά. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ναι, ναι. Ναι, κάποιος εκεί στην Τότεναμ δεν τρέπονται να απολύουν κόσμο εν μέσω πανδημίας. Εντάξει, του δώσαν το επίδομα των 534 ευρώ όμως του Μουρίνιο. Ναι. Επί 800 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Παιδιά, λέει, δεν θυμίζει όλη αυτή την ιστορία με τη Super League και τη Euro League. Θυμίζει κάπως, βέβαια, η Super League έγινε, τέλος πάντων, εκεί κακήν κακός, ας πούμε, και μετά έγινε όμως, δηλαδή ολοκληρώθηκε. Ναι. Δεν κράτησε δύο μέρες. Προχώρησε, έγινε, έβγαλε νικητή. Οκ. Okay. Η Ρώμα αρνήθηκε να συμμετάσχει και έχει βγάλει ανακοίνωση. Οκ. Okay. Εντάξει. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει όμως. Αν τυχόν αποφασίσουν να προχωρήσουν οι ομάδες που θα απομείνουν σε αυτήν όλη την ιστορία και δεν κάνουν πίσω τελικά, θα πρέπει να πλαισιωθούν και από κάποιες άλλες ομάδες. Οπότε φαντάζομαι θα κάνουν προτάσεις από εδώ και από εκεί
ψάχνοντας να κλείσουν τον αριθμό που θέλουν να κλείσουν, τον αριθμό των 20 ομάδων είναι προκειμένου. Ναι. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε όμως, γιατί μπορεί, είπαμε, μέχρι αύριο να μην υπάρχει καν ή μπορεί να πούνε όσοι απομείνουν, εμείς συνεχίζουμε. Θα δούμε. Και κλείνοντας, ίσως να διαβάσω το κοινωνικό μήνυμα της ημέρας. Ανυπόγραφο. Επειδή θα γίνουν υπαίθριες μεγαλοβδομαδιάτικες ακολουθίες και επειδή η βλακεία είναι απρόσβλητη από COVID, μπράβο σε όλους τους μουσκαρούς που θα πετάν βαρελότα δίπλα σε μωρά και γιαγιάδες. Όσα δάχτυλα σας μείνουν! Ναι. Βρε, καλά όσα δάχτυλα θα μείνουν. Όσα δάχτυλα μείνουν σε κανένα που δεν φταίει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι ώρα. Ευχαριστούμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και ένα τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Αύριο είναι η μετάδοση του αγώνα 9.30, yeah. Οπότε δεν έχει Fight Club. Fight Club κανονικά την Πέμπτη. Καλά αντισώματα σε όλους. Καλή ανοσία.